Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή για ακόμη ένα πρωί στο Λίπερο 107,4. Βαρύ πρωινό. Αισθάνομαι σαν να είμαι εγώ αυτός που έχει δώσει τους παρατεταμένους και τους συνεχείς αγώνες, σαν την ομάδα του ΠΑΟΚ, σαν την ομάδα του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, όποιο θέλετε βάλετε και όχι βάλτε. Διότι δεν ξέρω, τα ματάκια μου σήμερα τα αισθάνομαι βαριά. Στέφανε, εσύ πως είσαι από άποψη? Μπάμπη μου, είσαι box to box, transition, δεν καταλαβαίνεις τίποτα, γι' αυτό και είσαι καταπονημένος. Πρέπει να κάνεις ένα rotation στα ακουστικά, σε ένα rotation στον ύπνο, ένα rotation γενικά στις δυνάμεις σου. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα στους ταξιτζίδες. Καλημέρα με μια ζακέτα λιγότερη σήμερα, διότι ο καιρός είναι μαλακουράς. Επανερχόμαστε. Επανερχόμαστε. Εντάξει, και χθες ήταν καλός ο καιρός. Είχαμε λιακάδα, μια χαρά. Έβαλα μπουγάδε χθες, Μπάμπη, άπλωσα κοντομάνικο στο σύρμα. Ήταν ωραία. Ανέβηκε λίγο έτσι να βιώσουμε μερικές ζεστές ημέρες. Καθότι εμείς οι εργένιδοι. Έτσι, πριν μας ξαναέρθει. Γιατί λες, παίζει ρόλο. Αν είσαι εργένης. Βέβαια τώρα, βλέπεις το σύρμα, βλέπεις, πατάς το κουμπί του το πλυντήριο, ρίχνεις μέσα τις σκόνες, βάζεις τα καζολίνια. Πατάς το κουμπί, λες. Κάτσε να απλώσω. Σήμερα έχει λιακάδα. Τα λιακάδα, μια χαρά. Είδες, γι' αυτό ακούς και την πρόγνωση το πρωί. Βέβαια, απλώνεις ένα ρούχο, ένα πλυντήριο παραπάνω, αλλά γλιτώνεις μια γκρίνια από το πλυντήριο εσύ. Κατάλαβε το πλυντήριο το άλλο. Έτσι. Έτσι είσαι. Μάλιστα. Με καλό καιρό και σήμερα θα πορευτούμε, όπως και χθες. Βροχές λέγαμε. Μας έδινε τουλάχιστον το μετεωρολογικό δελτίο. Τις άλλοι λένε αυτά, δεν είναι για μας. Κουβά πήγαμε για ακόμη μια φορά. Σήμερα λιακάδα προβλέπεται. Αυτή τη στιγμή έχουμε καμιά 16-17 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Λίγα συννεφάκια για το πρωί. Λίγα περισσότερα το μεσημεράκι. Μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Περιορισμένη η ορατότητα προς το βράδυ και αρκετή υγρασία. 96% θα έχει, λέει, το βραδάκι. Να μαζέψουμε την μπουγάδα, δεν θα πρόκειται. Και σήμερα και αύριο τα ξημερώματα όταν θα ερχόμαστε στην εκπομπή. Φουλ της υγρασίας, μια συνηθισμένη κατάσταση για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Οπότε μια ρέγα μπουγάδα είναι μέχρι το απογευματάκι εδώ. Τι συμβουλές για τον κάθε νοικοκύρη, για την κάθε νοικοκυρά από τον Στέφανο. Βέβαια. Μέχρι και σπανακόρισο θα κάνουμε μαζί εδώ. Ναι. Τα πάντα. Μάλιστα. Ορνάω το γλουτο, πρόβλεψε το καιρό. Δεν τον είδα αυτό. Όχι, δεν τον είδα και εγώ, να σου πω την αλήθεια. Ίσως κάποια. Κάτι άλλοι τα κουβά πήγαν έτσι καλά. Αυτό αυτός θα πιάνει. Τα πιάνει. Τα πιάνει εδώ. Τα πιάνει. Αυτός λέει στην Πολύχνη θα κάνει έτσι, στον Εύωσμο θα κάνει αλλιώς. Έτσι, προσωπικό καιρό. Ναι, θέλω να λέω γιατί δεν πρέπει να ξέρει ο καθένας τον. Τον καλό του ή τον κακό του τον καιρό. Πώς θα. Το κόνσεπτ σήμερα, με τι θα πάω, ας πούμε. Εντάξει, εδώ που λες για συνταγές, για συνταγές μάλλον, για. Πώς το λένε, για παροτρήσεις, για βοήθειες. Για συμβουλές. Συμβουλές Νίκο Κυροσύνης. Εδώ καθίσαν ολόκληροι επιστήμονες και ασχοληθήκανε για το γιατί, λέει, η σφουγγαρίστρα έχει κίτρινο χρώμα. Δεν τώρα. Ξέρω αν το ήξερες αυτό. Όχι, πες τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα το κίτρινο. Τι σημαίνει αυτό? Το κίτρινο, μήπως επειδή είναι κίτρινα όλα. Τι? Πώς έχει να κάνει με τον Άρη, ας πούμε. Ναι. Είναι Αριανάκη αυτό, ο πρώτος, ας πούμε, άνθρωπος που ανακάλυψε τη σφουγγαρίστρα. Ναι. Ήταν. Τα υγρά, τι? Ήταν Αριανάκη, ναι. Ναι. Όχι, ήταν να παοξίδι οι επιστήμονοι. Α, και θέλανε να δείξουν ότι. Α, δεν ήταν πατσαβούρα, να πούμε. Α, υπόπτος επιστήμονας. Καλημέρα στην πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό. Καλημέρα από εξωτική Σταυρούπολη. Τι γίνεται? Από την πόλη του Μπάτμαν. Πού είστε, ρε, Πέλκες? Πέλκες θα σας λέω. Γιατί? Γιατί είστε ντεφορμέρε, φίλε, γι' αυτό. Ποιος το λέει αυτό? Έτσι, δεν σας βλέπω εγώ. Να. Λοιπόν, σήμερα, γιατί είμαι ενευριασμένος έτσι, ναι, και από χθες. Ναι. Θα βγω έτσι σαν την κυρία που βγαίνει μετά τα ντέρμπι και σε κράζει. Ναι. Τώρα τριμέρεις μετά με την Nike, ναι, πάλι θα ξαναβγεί και θα σε λέει. Ναι, πολεμάς τον Πάουξη. Ναι, ναι. Καλά σε λέω εγώ. Δεν μου λες, εσάς δεν σας ζήτησαν 20 χιλιάρικα να κάνουν μετάδοση? Ποιοι? Δεν μας ζητάνε, Ολυμπιακός. Εμείς είμαστε του λαού ραδιόφωνων. Δεν είστε, άρα για, αφού δεν σας ζήτησαν, είστε κάτω στην Αθήνα, δούριος ύπος. Ναι. Γιατί πράγμα μιλάς, δεν καταλαβαίνω. Ναι. Γιατί πράγμα λες, δεν καταλαβαίνω. Σε δύο ραδιόφωνα ζήτησαν 20 χιλιάρια για να μπουν μέσα να κάνουν μετάδοση. Δεν το γνωρίζω το θέμα, οπότε δεν μπορώ να πάρω θέση. Οπότε ζητάνε, ναι, ζητάνε. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν μπορούμε να το συζητήσουμε κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Του λαού, μπες μέσα, κάνε αναμετάδοση, σε λέει, σε λιγόμεθα.
Είσαι του λαού. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω το. Μας τρύπησανε, λέει μετά. Πέρσι από ένα ραδιόφωνο ζητάει συνέχεια, αλλά τώρα ζήτησαν και από άλλο. Α, και από το άλλο. Δεν νομίζω. Να πηγαίνει δηλαδή επιλεκτικά να ζητάς. Αυτό κάνανε ανακοίνωση. Άντε ρε. Τι ανακοίνωση. Έβγαλε η ίδια η ΠΑΕ Ολυμπιακός ότι από τα συγκεκριμένα ραδιόφωνα. Το ραδιόφωνο. Δεν ξέρω αν κάνανε απίξω από το γήπεδο. Δεν ξέρω τι κάνανε. Δεν άκουσα. Μου φαίνεται παράξενο να. Και ραδιοφωνικός παραγωγός τώρα στο Facebook. Ναι, αλλά πάλι σου λέω, μου φαίνεται παράξενο μια ανώνυμη εταιρεία να ζητάει από συγκεκριμένους οργανισμούς μόνο χρήματα. Πολύ παράξενο, ναι. Γιατί όταν έχουμε να κάνουμε με θέμα διαχείρισης δικαιωμάτων, αυτό αφορά όλους όσους αναμεταδίδουν ένα προϊόν. Ναι, γι' αυτό σου λέω, μου φαίνεται παράξενο, να σου πω την αλήθεια. Δεν το γνωρίζω το θέμα, δεν έχω... Πρώτα πάω, τότε την Πατατούδη δεν το έχει κάνει αυτό, έτσι που... Δεν το γνωρίζω το θέμα, δεν έχω, αλλά σου λέω, όταν έχουμε να κάνουμε αυτό που γνωρίζω για τα πνευματικά δικαιώματα είναι ότι αφοράνε όλους όσους προβαίνουν στην όποια αναμετάδοσή τους. Και αναπαραγωγή ενός προϊόντος εν προκειμένου του ποδοσφαιρικού αγώνα. Αυτό. Ναι. Από εκεί και πέρα, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν μου λες. Ναι. Εσύ λογικά Παρασκευή δεν θα έρθεις. Ναι, όχι, λογικά δεν θα έρθω γιατί θα είμαι στην Οριστιάδα. Θέβανε καλό, εσύ μην βάλει κανένα Σαββατοκύριακο. Ναι. Δεν θα έρθει που δεν θα έρθει. Ναι, και από την Πέμπτη. Θα βάλει ο Παφούλια αυτά. Ναι. Από την Πέμπτη το βράδυ. Σαββατοκύριακο. Ναι, από την Πέμπτη θα. Θα τιμή σε Ένεκεν. Για σένα που θα λείπεις. Τιμής έβγαικε. Ναι. Τι να κάνεις. Λες εμάς δεφορμένο εσείς να πούμε μέσα στο... Όχι ρε φίλε, να σε πω κάτι. Άσε μας μωρέ. Σήμερα Τρίτη είναι χειρότερη μέρα. Να, πες τα. Γιατί είναι χειρότερη. Για τα μαγαζιά, γενικά. Γιατί είναι χειρότερη μέρα. Champions League έχει. Γιατί είναι χειρότερη μέρα. Μια χαρά μπαλίτσα και πάλι. Τι χειρότερη μέρα. Γιατί ρε μας λες δεφόρμε, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, όχι. Έτσι. Δεν σκοράρουμε να πούμε. Ας μην πούμε σήμερα για μπάλα, ας πούμε αυτός, για έρευνες. Αυτός είναι ο λαός του ΠΑΟΚ με τον που μπει η ομάδα μέσα, δεν 5-0 να πετάει. Αυτό δεν υπολογίζει. Ναι, ο Πέλκας να κουράζεται, εμείς να μην κουραζόμαστε. Έτσι, ας τα μάνα μην κάνουμε. Δεν κουραστήκατε, να. Σε κάνουμε rotation τώρα, να τη δεν θα έρθεις, μια Παρασκευή δεν θα έρθεις. Δεν θα πάρει ο Στέφανος, κάνουμε rotation. Rotation, αμώ. Ρωτάζω εμένα που θα είμαι να πούμε εκεί μες στα χαμετυπία και θα τραγουδάω 4 ώρες. Ενώ εσείς τα βλέπετε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στις τηλεοράσεις. Είδες ο Μπατμανίδης παίζει και Ευρώπη ρε φίλε. Να μάτσε να πει. Παίζω Ευρωλίγκα γιατί πάμε και στον Εύρο να μην ξεχνάμε αυτό. Αυτό ήθελα να ακούσω. Για δουλειά πάω. Για δουλειά πάω. Γιατί πάω για διασκέδαση. Άντε να πούμε. Πονηρή Πονάριδη. Όλοι κατευθείαν ναι. Έλα. Να σε πω κάτι. Εχθές μόνο ο κύριος Μπάντος ο Αράου κράτησε τη σημαία ψηλά. Είχε ένα ωραίο τηλεφώνημα. Γελάσαμε. Όλοι οι άλλοι. Δηλαδή μέχρι και ο Δημήτρης από τη Βέρεια ούτε συνταγές δεν λέει πλέον. Ούτε τρώει. Όχι, είπε ποδόσφαιρο. Μας μίλησε για ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Ο Παφούλιας ούτε ταινίες βλέπει. Τι γίνεται. Τίποτα. Με αυτόν τον ΠΑΟΚ. Αυτό σήμερα έρευνες. Έρευνες σήμερα. Έρευνες. Μας έχει καταστρέψει ο ΠΑΟΚ να πούμε κανονικά. Τίποτε, ρε φίλε. Αυτό έγινε τώρα. Ναι, αυτά. Πρωτάθλημα θέλατε. Τι καλά τα άλλα τα χρόνια που δεν θέλατε. Άστα να πούμε. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Άντε φιλιά. Τσαο, τσαο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με τα ποδόσφαιρα όλη μέρα, χαμ, χουμ, εκεί τι θα κάνετε. Άντε να έρθει καμιά διακοπή λίγο έτσι να ρεμίσει και το κεφαλάκι. Καλό με τα πανταχώθεν πρωινά. Πρώτε μάγκε εκ του συστάδιν. Έτσι, πρώτο πυλόν είναι κιόλα η διακοπή του πρωταθλήματος. Θα ξεκινήσει και το μπασκετάκι σιγά σιγά. Έχουμε και κυπελάκι αυτή την εβδομάδα, νομίζω σήμερα, αύριο. Κύπελο στο μπάσκετ. Α, ναι, 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 κυπελάκι. Και πρέπει, εντάξει, τα κουτσά, τι να κάνουμε, τα βλέπουμε όλα να σου πούμε. Πρέπει να το βρούμε κι αυτό. Τα βλέπουμε όλα. Λίγα, εντάξει, αλλά μπάσκετ και μπάσκετ. Και βόλε και χάντμπολ και γυναικείο μπάσκετ, όλο, οτιδήποτε δείχνει τηλεόραση και φόρμουλα και ό,τι θες θα το δούμε. Επιστρέψαμε σε αυτές τις εποχές που όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, ό,τι και να έχει τηλεόραση, καθόμαστε και το βλέπαμε. Ναι. Σαν σήμερα λέει, ας πούμε, ότι η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου καθιερώνει τους αγώνες Grand Prix στην κατηγορία της Φόρμουλα 1 το 1947, από τόσο παλιό είναι. Grand Prix, μετά το πόλεμο. Ναι, ναι. Υπάρχει ένα κορυφαίο βιντεάκι στο YouTube που λέγεται Gar Prix και είναι αναμετάδοση ενός αγώνα γαϊδάρων σε ένα χωριό κάπου στην επαρχία της Ελλάδος δεκαετία του 80. Έλα ρε. Ψάξτε το. Gar Prix, έτσι λέγεται. Gar Prix, θα πηγαίνει στη γωνία, θα αλλάζει πέταλα στα πίτς. Είναι μια... Ο οποίος γαϊδάρος επιδοτείται, τώρα επιδοτείται γαϊδάρα. Ναι, ναι, βεβαίως. Και τα άλογα και τα μουλάρια και τα λοιπά. Ναι, επιδοτείται. Σαν τα γελάδια και τα πρόβατα. Ναι, ναι, να έχεις, να έχεις. Τέλειος, θα κάνω φάρμα με γαϊδούρι. Ναι, είναι ένα μεγάλο ζήτημα, διότι όντως επειδή ακριβώς επιδοτείται, πολλοί κόσμος έχει πάρει σε χωριά και φυσικά δεν τα φροντίζει τα ζωντανά καθόλου. Τα έχει παρατημένα σε κάτι χωράφια, ούτε καν τα ταΐζει, ούτε τίποτα.
κάποια υποφέρουν. Ναι, επιδοτούνταν τουλάχιστον μέχρι πρότινο, α πούμε. Ήξερα τουλάχιστον πάνω από 1000 ευρώ έπαιρνε για να έχει. Σοπα! Σαν ένα γαϊδούρι. Από το γαϊδούρι θεωρείται είδο προ εξαφάνιση. Ναι, γι' αυτό έχω καιρό να δω στα χωριά. Δεν βλέπω. Παλιά στι πόλει. Στι πόλει έχει πράγμα. Να πατήσει κιόλα με το μάξιμα, δε. Πώ αν θε. Καλημέρα στη γραμμούλα μα. Καλημέρα, καλημέρα. Άντε, δώσε λίγο στον Άντε, 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 λαπτάρα. Άντε, πού είσαι. Τώρα που καίει η μπάλα. Παλικάρι μου. Τώρα που καίει η μπάλα, μπήκε μέσα. Βοηθά την κατάσταση εγώ. Έτσι, βοήθα, βοήθα. Άκουσες ότι η ομάδα χωρέει. Θα έρθουμε εγώ και κάνω 6 με 8. Θα έρθεις, ναι. Έξι, θα έρθεις. Έτσι, μπει τα μηχανάκια. Θα έρθεις. Μάλιστα, βέβαια. Είσαι ο Verblum αλλαγή, πάμε. Ναι. Παρόλο που την κούραση που έχουμε, που είμαι αυτό εδώ πέρα το εργοστάσιο, δεν είναι και δάνεια, κουτάκια, ιστορίες, αλλά κάθομαι να σας ακούσω. Από τη δουλειά μας παίρνεις, γι' αυτό είσαι... Όχι, αγόρι μου, δεν είναι. Μπάβη μου, είμαι τώρα επειδή... Λόγω επειδή. Όχι, όχι. Ξεκινά 12.30 και τελειώνω 7.30. Είναι, πρέπει να, δηλαδή, πηγαίνουν τα χέρια, άστο. Άστο, τα χέρια φοβερά ωραία πηγαίνουν. Ναι, αλλά ναι, άσυνο. Ήρθε η ανάπτυξη, έπιασε ο κόσμος ναι, ξανά δουλίτσες ναι, και ανεβαίνουν τα μηχανάκια της HGB. Το πρωί δουλεύεις, ναι, το μεσημέρι. 570 εκεί πέρα παίρνουμε. Καλά είσαι. Ευρωπαϊκή Ένωση, καλώς είσαι. Ναι. Σου ετοιμάζω πινακάκι και με το σήμα του Batman. Αυτά είναι. Αγόρι μου, αγόρι μου, εσύ αγόρι. Όχι εσύ αγόρι μου. Γνώρισε ποια είναι 12 με 2 την Κυριακή. 12 με 2 την Κυριακή πρέπει να είναι ο Γιώργος ο Συρίγος, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και με ποια είναι, ποιο αστέρι έχετε. Αχ, άρχισες τώρα. Μ' αρέσει που κρίνεις με ραδιοφωνικά κριτήρια. Είναι η... Ναι, αλλά εγώ την έχω φωτογραφία και έχει από πίσω το σήμα του Απόλλου Πόντου. Μάλιστα. Η αποστολή του Βόλη. Αν μιλάμε για την εκπομπή του Γιώργου του Συρίγου, βεβαίως, βεβαίως. Και πού την γνώρισε αυτή η σειρά. Έχω ένα τραγουδάκι για τον Στέφανο. Για τον Στέφανο. Και έτσι μεγάλα. Καταλαβαίνετε. Όλο το φωνάζουν. Το Στέφανο, όλοι τον κοιτάζουνε, όλοι τον κλικοκοιτάζουνε. Η μία σε βρισκότατο, ο Μπάτμα θέλει. Όχι, συγγνώμη. Ξανά, το... πάμε. Πάμε. Έλα, γόρι μου. Πάμε. Ο Στέφανος, ο Γιαουρτάς, όλοι τον φωνάζουνε και όλοι τον κοιτάζουνε. Η μία σε βρισκότατο. Ο Μπάτμαν και νοστιμότατο, ο Φωτιάδης θέλει ταξινά. Ταξινά, πού είσαι μεγάλος, είσαι μεγάλος καλλιτέχνης. Μπράβο, μπράβο αγόρι μου, θα έρθω. Θα αγαπάμε, θα ακούω τώρα παρόλο που έχω και λίγο πονάει το δεξί εδώ στον νόμο, γιατί τα χέρια πάνε και έρχονται. Ναι, μάλιστα. Τι κάνει με τα χέρια, τι δίνει ασίστ. Ξεχωρίζει τα προϊόντα, τα αλουμίνια, πλαστικά. Έχω λιγάκι χρόνο και επειδή ας πούμε είναι τέτοιο. Ναι, τι, για σένα όλη εκπομπή είναι. Ναι. Έχει ένα παιδί μου σαν μια ταινία, δηλαδή ας πούμε πάνω σε ένα λαξιγένιο και περνάει μια ταινία. Εγώ πρέπει, ναι ρε παιδί μου, είναι ας πούμε, ναι και πώς θα ανεβάει στα τσουβάλια και όταν θέσεις στο φορτηγό, στα τσουβάλια, πηγαίνεις όταν κάνεις τα άρια αυτά. Αυτό είναι ένα τέτοιο πράγμα, περνάει από μπροστά σου, παίρνεις σακούλα, μπουκάλι, σακούλα, μπουκάλι, πλαστικά και γίνεται εκεί πέρα το ένα να δεις. Μάλιστα. Και πρέπει να βάλεις και ασπίδες. Για να μην θα πάτε τέτοιο. Και αυτό γίνεται τώρα. Σπίδες. Από 12.30 ώρα μέχρι τις 4. Και μας καταντήσανε. Και πας και γίνεσαι τέτοιο. Τι καλά που ήμασταν ανεργοί. Ναι. Έχαμε δουλειά, τέτοια προβλήματα. Ωραία, περνούσαμε. Και τόσο αυτό κάνω και τον εθνοφύλακα. 12 με 3. Τι φυλάς, τα σύνορα. Που τι εθνοφύλακα. Ξέρει το κουμπαράκι μου. Το κουμπαράκι μου ξέρει. Γιατί και ένα βράδυ εγώ για πάρει το κακράκ. Κόντεψα να ρίξω μπαταριά εκεί πέρα. Μάλιστα. Σωστά, τώρα τον εμπιστεύεται η πατρίδα όπλο και σφαίρες. Πατρίδα, εθνοφύλακα, 13 Μέη. Πού είναι η κουδούνα, ρε. Τελειώσαμε. Α, θα σκοθώ πάλι. Ναι. Την έχει εκεί. Την έχει μέσα στην δουλειά. Την έχει ξέρω εδώ τι γίνεται, ρε Μπάτμαν εδώ. Παπί μου. Ναι, ρίχνει την κουδούνα. Ρίχνει την κουδούνα. Έλα, να πάμε στον επόμενο. Μισό λεπτό. Ρίχνει την κουδούνα. Έχω και πιο μεγάλη κουδούνα από. Θα τη φέρει στο στούντιο. Ναι. Αυτή την κουδούνα. Ναι. Έλα, έτσι να ξυπνάμε. Έτσι να ξυπνάμε. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσάου, καλημέρα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Εδώ ήταν ένα μικρό ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ για την έννοια της ανακύκλωσης και το πώς λειτουργεί ένα εργοστάσιο γύρω από τον συγκεκριμένο τομέα. Καλημέρα στην γραμμούλα μας, μας περίμενε. Καλημέρα. Νάτος. Όλο και πιο πρωί βγαίνει αυτός. Τι πιο πριν από εσά, έχω πιο μπροστά σου κωδικά. Γιατί μάζεψε τα αυγά, μάζεψε από το κουμάσι. Εσύ μη μιλάς. Από το κουμάσι τα μάζεψε τα αυγά. Όταν
όταν μιλάει ο άλλος, τι λέει, ο δημοσιογράφος, εσύ θα... Εγώ ξέρω όταν μιλάει ο Λουλάς. Όχι, όταν καπνίζει είναι εκείνο. Πες τον, ναι, το κουμπάρο σου με τις καμήλες, πες τον. Ναι. Το τραγούδι που σου είπε είναι κλεμμένο, το γιαουρτάκι. Το ξέρουμε. Και το... Να μην τα κλέβει τα τραγούδια. Να εντάξει, το κάνε μία αυτό διασκευή, είναι... μία απόδοση. Διαφορετική. Κλεμμένο το τραγούδι δεν τραγουδιέται. Αυτά να τα πεις. Τέλος πάντων, να μην μιλήσω. Καλά, ο Μπάτμαν τα κατάλαβε. Να μην μιλήσω. Μουσικός παραγωγός, τα ξέρει. Εγώ δεν ξέρω ποιο τραγούδι ήταν αυτό. Ναι, από που εκλέφθη. Μπάμπης Γκολές, γιαουρτάς. Σοβαρά, Γκολές. Όχι Γκολές, Γκολές το έχει πει αργότερα. Είναι παλιό. Περικλής Βαγιάς. Ναι, άτο. Αυτό είναι. Γιαούρτα. Σόπα ρε φίλε. Το μεγάλο κομμάτι. Τι άκουγε ο Καμένος πρωί πρωί και το συνέντησε. Είναι κομματάρα. Τραγουδάκι Αράου. Μπράβο. Χαραλάμπη μου, με συγκινείς που το ήξερες. Το κομμάτι. Έτσι. Εγώ άμα σε πω ένα τραγούδι να με το βάζεις, δεν το βάζεις, γι' αυτό δεν σε λέω καμιά φορά. Όχι, θα με πεις και θα το βάλω τώρα. Γιατί... εντάξει τώρα φωτιά... εγώ δεν σε πιστεύω ρε. Άμα δεν πιστεύεις πες το Πάτερ ημών. Μάλιστα, σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Βέβαια. Σου χάλασα εγώ χατήρι, είναι δυνατόν. Αλλά ο Φωτιάδης το τραγούδισε, γι' αυτό τον όλα. Ο Φωτιάδης σιγά το τραγούδισε, σιγά. Ναι. Δεν έχει καλή φωνή αυτός πρώτα απ' όλα. Γιατί έχω εγώ, δεν έχω, οπότε... Καλά, εσύ ζόβιζο δεν έχεις. Ναι, τι δεν έχω. Ναι. Ζόβιζο. Τι είναι αυτό. Πέλατε. Σερέικο. Ζόβιζο. Τέλος πάντων, εντάξει, το ακούσαμε γι' αυτό. Τώρα... ναι. Ναι. Δεν μου λες. Ναι. Τα Σκόπια τώρα... τι έγινε, για την Πέμπτη έχω να δώσω λίγο αγώνα εγώ εδώ πέρα. Τι αγώνα. Θα πάμε εδώ στους Ελβετούς και στους Σκοπιανούς και στους τέτοιους. Ναι. Θα παίξετε μπάλα. Την μπάλα παίξουμε, να δεις τι θα γίνει τώρα. Τι θα γίνει. Αυτή. Ναι. Αφού είχαν αποχή 63%. Ναι. Τι έγινε τώρα, ο τι έγινε, τι λέει. Τα Σκόπια δεν θέλουν. Τα του Τσίπρα αυτός εκεί πέρα. Δεν θέλουν να. Δεν θέλουν. Δεν θέλουν να μετονομαστούν σε Βόρεια Μακεδονία, να παραμείνουν ως Μακεδονία που τους λέει ο 140 χώρες και πόσος άλλος κόσμος. Ναι. Οι Έλληνες ταυτόχρονα δεν θέλουν να μετονομαστούν σε Βόρεια Μακεδονία. Καθόλου. Καθόλου. Ναι. Και τελικά θα μείνουν τα πράγματα ως έχουν. Μαλευράση. Ναι. Δεν ψηφισάνε. Αυτό. Συμφωνία και εμείς και... το θέμα είναι ότι συμφωνούν Έλληνες και Σκοπιανοί. Να μην μετονομαστούν. Αυτό είναι το παράδοξο της υπόθεσης. Αυτό. Οπότε λύση δεν θα βρεθεί άμεσα και αν βρεθεί στο μέλλον κάποια λύση θα είναι ακόμα πιο δυσμενής. Αυτό. Αυτό θα συμβεί. Έτσι με μια μικρή. Βαρδάσκα. Τώρα δεν θα το λύσουμε εμείς. Θα το λύσει ο Πούτιν ναι. Που είναι φιλαράκι μας και έχει αναγνωρίσει. Ο μεγάλος θα τα βρει. Η Ρωσία έχει αναγνωρίσει εδώ και καιρό τα Σκόπιος Μακεδονία. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Έγινε. Τέλος πάντων. Άστα τώρα αυτά. Άντε να ξυπνάμε. Άντε τσάου τσάου. Τσάου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Δεν μας περίμενε μετά. Πήγε να δώσει αγώνα φίλος. Φάγαμε μια πόρτα ρε παιδί μου και εμείς. Έτσι. Γιαουρτάς κυρίες και κύριοι. Στο πρωινό του Λίπερο 107,4. Τρίτη 2 του μηνού Αγίων Κυπριανού Επισκόπου Καρθαγένης και Ιουστίνης της Παρθένου είναι σήμερα. Όλοι αυτοί γιορτάζουν ρε. Όλοι αυτοί. Ο Κυπριανός, η Κυπριανή, η Ιουστίνη, η Ιούστα, Κυπριακή δεν ξέρω. Κυπριακή, καλή πιτούλα. Ναι, ναι, η Ιούστα, η Ιουστίνα, η Ιουστίνα και η Ιουστίνη εορτάζουν σήμερα χρόνια πολλά. Αγίου Ιούστη, βαράτε. Σε όλους τους Ιούστηδες. Εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα πάλι εγώ είμαι. Ναι, ναι. Ευχαριστώ ρε, πολύ χαίρεση που ακούσε. Τι. Ακούς. Ναι. Είδες η οργανωμένη οπαδή του λόγου επειδή. Ναι, ναι. Εγώ το πενταλάκι από το κράξιμο είδε πω ρόλαρε η ομάδα. Του πλήγησα με τον αντίπαλο στο πρώτο μισάωρο. Κατευθείαν ρε φίλε. Κατευθείαν ρε φίλε. Γιατί ξέρεσα να πω. Ναι. Αυτό είναι ο Φωτιάδης που αγαπάμε. Έτσι. Γιατί εχθές με απογοήτευσε. Βγήκε με άλλη φωνή. Ναι. Ούτε κουδούνα. Ούτε παραλίγο να μιλήσει κουδούνα. Και αυτό για αθλητικά χθες. Ναι. Δηλαδή... ναι, και αυτό. Μόνο ναι. Ο κύριο Μπάμπη είναι μια χαρά και σήμερα πάλι δυνατό. Συνεπή. Μόνο αυτό. Συνεπή. Αλλά είδε. Ναι.
Είμαι περήφανος για το λαό του Λογοπηδή που έσπρωξε την ομάδα. Έβαλε φωνή. Πάμε έτσι. Έτσι, πάμε δυνατά. Κερκίδα από τα αποδυτήρια, βέβαια. Πάμε δυνατά, πάμε δυνατά. Τσάω, τσάω. Τι κοσμοστορικά γεγονότα έχουν συμβεί σήμερα. Γενικότερα μια χαλαρή ημέρα. Γιατί οι ημέρες είναι. Είναι Διεθνής ημέρα μη βίας. Και. Τι άλλο είναι, κάτι άλλο είδα. Μη βίας. Μάλιστα, κάτι μου άρεσε. Στον πληθυντικό σήμερα μου λέει, καλά εντάξει, μου αρέσει ότι κάθε σελίδα έχει διαφορετική η διεθνή ημέρα. Ότι είναι παγκόσμια ημέρα ηθοποιού επιπροσθέτως σήμερα. Εντάξει, ο καθένας ό,τι θέλει βγάζει. Βαγγελί. Εντάξει, χαλαρή ημέρα από κοσμοστορικά γεγονότα που έχουν. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο μεγάλος Γρηγόρης Ψαριανός. Ψαριανός, βέβαια. Τον έχω αυτόν. Ψαριανός, βουλευτής. Εξέχουσα προσωπικότητα, εντάξει, έχει αλλά. Είναι λίγο σαν τον Λάζαρο του Χριστοδουλόπουλο, έχει αλλάξει τέσσερις ομάδες. Έχει αλλάξει. Ναι, τέτοια κατάσταση. Ναι, κατά καιρούς και τώρα μας το έχει γυρίσει, ας πούμε, και πάρα πολύ. Δεν βλέπω κανέναν άλλον εδώ. Γενικότερα τον Ψαριανό του συμπαθούν και πολύ και οι φίλοι του ΠΑΟΚ τον τελευταίο καιρό. Έχει κάνει κάτι δηλώσει. Έχει ένα δημοσίευμα που είπε εδώ πέρα. Λέει τρία έργα που θα αλλάξουν τη Θεσσαλονίκη. Άκουσαν. Ποια είναι, Θα κάνουν την προβλήτα 6 εκεί στο λιμάνι. Ακόμα τη φτιάχνουν. Ναι. Θα είναι μεγάλη, θα χωράει πολύ κοντέινερ. Θα πολύ κοντέινερ και να πάμε να πίνουμε κανένα μπυράκι. Ναι, προβλήτα 6. Το εμπορευματικό κέντρο. Έτσι, αυτό το σιδηρόδρομο. Α, και καλά. Πού βρίσκεται αυτό. Στο ΝΟΣΕ. Πού είναι αυτό. Σύνδο. Στη Σύνδο εκεί θα είναι το. Θα το αναπτύξω. Και το άλλο ποιο μπορεί να είναι, το μετρό και ο προεστιακό. Μετρό. Θα αλλάξει. Αυτό ακόμα ξανά καινούργιο έργο θα γίνει. Έχει γίνει ούτε το μετρό το κανονικό. Θα γίνει και το επόμενο, κατάλαβε. Δυστυχώ το μετρό θα γίνει έτσι πως πάει το πράγμα. Γιατί? Γιατί έχουμε γράψει τραγούδι για το μετρό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα γίνει. Εντάξει, το οικό. Κάνει λέει μέχρι Νέα Ελβετία, α πούμε. Ναι, εντάξει. Ναι, μέχρι. Είπαμε. Μέχρι Συντριβάνη, Νέα Ελβετία. Μέχρι τον Άρη θα φτάνει. Από τον Νοέμβριο του 20. Και το 21 λέει θα ξεκινήσει λέει στην Καλαμαριά επέκταση. Ναι, το 20 τι θα τεθεί σε λειτουργία το μετρό, εντάξει. Ναι. Έχει. Από το 12 είναι περπατάει το μετρό, καλά, κανονικά θες, έτσι. Το 12, ναι. Γενικότερα, αλλά κάπου το 22, το 23 θα τροχοδρομηθεί. Μέχρι και που αποθυμελήσει και κόψει κορδέλα με ψαλίδι για το μετρό, φαντάζομαι. Αλλά ποιο δεν έχει κόψει. Αυτά τα τρία έργα που θα αλλάξουν την πλευρά τη πόλη. Αλλάξαμε, εντάξει, είμαστε μια χαρά, πολύ καλά. Θα δούμε. Τι μπορεί να γίνει. Τι θα γίνει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Κάνεις τα πάντα για να βγω στη γραμμή, ναι, έτσι. Τι έχουμε, τι να λέτε εκεί πάλι. Ένα για το μετρό εδώ, λέτε, τα έργα που σαλαρίζουμε. Όλα τα ξέρετε, πολύ ξέρει, όλα. Φυσικά. Εγώ δεν τα ξέρω, δεν σου είπα, το 22. Εσύ το ξέρεις. Είδες. Ο άλλος δεν το ξέρει, ο άλλος είδε, τώρα μας πει τι να ξέρει όλα για το μετρό. Κάτσε ρε φίλε, εδώ δύο χρόνια εκπομπές κάνουμε. Ναι, η επίσημη φωνή θα γίνουμε του μετρό στο τέλος. Τελικά πότε θα κόψουμε εισιτήριο για το μετρό. Εσείς δεν θα κόψετε εισιτήρια, παιδιά, να ξέρετε. Τζάμπα. Έχει, μωρέ, στο Βαρδάρι έχει ένα ψιλικατζίδικο που πουλάει τσιγάρα, αυτά και τέτοια, και έχει και εισιτήρια του μετρό, το λέει απ' έξω. Ναι, κανονικά. Κι εγώ βγάζω, αν θέλετε, διαρκεία, ξέρετε, έτσι. Με ένα πεντάρικο, δύο φωτογραφίες. Είπε ο Μπουζουράρης, όταν θα πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, αυτό. Δεν είπε τίποτα, να σωστά, έτσι ακριβώς. Ναι. Και βγαίνει από το τρέλ και ακούω μιλάτε για το μετρό, λέω, παλαιό σας έπιασα. Πέρυσι δεν το πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Μήπως το πήρε. Ναι. Το πήρα, είναι σαν να μην το πήρε, κάπως έτσι. Και το μετρό θα ήταν σαν να έχει ξεκινήσει κανονικά με βάση τα χρονοδιαγράμματα, αλλά δεν ξεκίνησε, ας πούμε, δεν τροχοδρομήθηκαν οι σειρμοί. Ναι, φέτος τι γίνεται, φέτος. Φέτος θα δούμε, παιδιά, όλα θα δείξει, όλα θα πάνε όπως πρέπει. 19, ναι. Άρα... Δεν φτάνουν τα κουκιά. Άρα του χρόνου τέτοια εποχή θα κάνουμε γένεια. Δεν ξέρω, παιδιά, πάλι τέτοιο θα είναι. Πάλι θα δούμε αυτό. Ναι. Το Μάιο θα είμαστε καλά. Ναι. Το Μάιο θα είμαστε καλά. Έτσι, έχει μια ψιλομύχλη στον δρόμο να προσέχει ο κόσμος. Από τα Σέρας. Λίγο, όχι πολύ λίγο. Εκεί στο Στριμωνικό πάλι σίγουρα. Μάλιστα. Η Γρασία, όχι πιο πάνω. Πιο πάνω. Τα μέρη σας. Όλα καλά, να μην ανησυχώ. Τίποτα. Όπως τα άφησες εδώ. Καλά είσαι. Στη βαρά. Προσέξτε τι λέτε, σας ακούμε. Έτσι, έγινε. Επειδή μας ακούς τώρα, δες τι να γίνει. Έτσι, φιλιά, τσάω. Στα Σέρας, όπου μία. Δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα και κανένας άνθρωπος μέσα από την πόλη που γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα. Αλλά δεν ξέρω αν το είδες και το συγκεκριμένο ζήτημα. Καθηγητής του ΤΕΙ Σερών ζητούσε μίζες και σεξ για να περνάει φοιτητές στα μαθήματα. Άτον! Ναι.
Επειδή έχω κάνει τέσσερον και ξέρω. Και εγώ, αλλά έξω ναι, νύχτα security, έξω νύχτα τέτοια. Θα ήθελα ίσως κάποιος να μας. Τα ξέρεις τα κόσμια, για πες κανένα όνομα. Δεν μπορώ να πω όνομα σε καμία περίπτωση. Αυτός που θα μας πάρει. Κάποιος, ας πούμε, αν εκεί να μας πει τη διέρευση, αν είναι, αν είναι τα πράγματα που έχουμε μέσα στο μυαλό μας. Γιατί είναι μια κατάσταση, υπήρχε μια κατάσταση γενικότερα εκεί στο, στο ΤΕΙ πάρα πολλά χρόνια. Οπότε εικάζω ότι επρόκειτο για συγκεκριμένο. Και εγώ εικάζω. Άτομο, μάλιστα. Λες, στην παπούτσι, να πούμε πρωί-πρωί. Σύμφωνα λέει, με τα στοιχεία της έρευνας, συνελήφθησαν τρία άτομα, στους οποίους έχουν. Οι οποίοι είχαν ενταχθεί, λέει, με διακριτούς ρόλους σε εγκληματική ομάδα και εφαρμόζοντας συγκεκριμένη μεθοδολογία, αποσπούσαν ανταλλάγματα από φοιτητές, στους οποίους ο καθηγητής έκρινε ως αποτυχόντες σε εξεταστέα μαθήματα. Όπως αναφέρει, μάλιστα, λέει, το ΣΕΛΕΟ, δεν λείπουν οι καταγγελίες φοιτητριών, σύμφωνα με τις οποίες ζητούσε ως αντάλλαγμα να συνάψουν ερωτικές σχέσεις μαζί του, προκειμένου να τις περάσει το μάθημα. Μάλιστα, η αστυνομία έχει στα χέρια της ακουστικό υλικό από μαθηματοφωνημένες συνομιλίες. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, λέγεται ότι έγινε μάλιστα και άρση απορρίτου των συνομιλιών εξού και η μαγνητοφώνηση. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τον να, τι γίνεται. Καλά, αδερφέ μου, όλα καλά. Άκουσα συμπτωματικά τώρα το φαινόμενο αυτό. Ναι, ναι. Θα σου πω ότι οι κόρες μου και οι δύο, έχω δύο κόρες δίδυμες, οι οποίες περάσαν στα σέρας. Ναι. Δεν θέλω να πούμε κανένα σε όνομα και σε τέτοια. Όχι, απλά... όχι. Απλώς επειδή. Δεν υπήρχε, το είπανε, υπήρχε μια κατάσταση. Υπήρχε, ναι, και να σου πω και ο καθηγητής αυτός είναι χοντρός. Δεν θέλω ούτε να το περιγράψω. Ναι. Δεν θέλω. Δηλαδή, δεν θα πω όνομα. Ναι, εντάξει, οκ. Είναι τυπικότατο. Απλώς θέλω να πω δηλαδή ότι συμβαίνει αυτό που λέει. Καλά πήγε το μυαλό μου κάπου. Γι' αυτό. Επειδή είναι. Γιατί το είπαν οι κόρες μου ίδιες. Δηλαδή, υπάρχει κάποιος ο οποίος εκβιάζει τα παιδιά για να τους περνάει δηλαδή τα μαθήματα. Τώρα για τα λεφτά δεν άκουσα, τώρα τα ακούω. Ναι, για το άλλο, για το σεξ, ακούστηκε. Ναι, γενικότερα μια υπόθεση, ας πούμε, στο ΤΕΙ των Σερών πάνω από 15 ετία, 20 ετία. Ναι, αυτό ήθελα απλά να μάθω αν είναι το συγκεκριμένο. Όντως, δεν θα μπορούσε. Τι τελειώσαν οι κόρες σου? Η μία λογιστική και η άλλη διοίκηση επιχείρηση. Μάλιστα. Αλλά ήρθαν εδώ στη Θεσσαλονίκη επειδή είναι δίδυμες τώρα, έχουν κάποια μόρια και ήρθαν εδώ. Εντάξει, δεν πειράζει. Στα σέρας. Καλύτερα μόρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε, να είσαι καλά, σε φιλούμε. Τσαου, τσαου. Οπότε νομίζω καλά εικάζουμε. Πότε ήσουν, security στο δωμάτιο? Έφτιαχνε πολύ, έχουν πολλά χρόνια. Πας πότε. Μην σε πω εγώ. Έκανα εξάμηνο εκεί το 4 με 5. Πολύ παλιά. 0-4. Στην ουσία βοηθούσε ένα φίλο μου που είχε πάρει εκεί πέρα τα. Όλο το κόλπο, το budget, ας πούμε. Α, είχε ιδιωτική ναι, η Σέρε Security, ο Βασίλης ο Τσουτσάνης, τώρα είναι εκεί πρόεδρος. Τσιτσάνης. Τσουτσάνης, Βασίλης, όχι Τσου. Ναι. Αλλά γενικότερα ήταν μια κατάσταση, την οποία όντως για πολλούς κόσμους, γιατί γενικότερα και το ΤΕΙ των Σερών έχει πάρα πολλούς φοιτητές από Θεσσαλονίκη. Και δεν ήταν κάτι το οποίο άγνωστο και δεν έπεσε κανένας από τα σύννεφα με την συγκεκριμένη υπόθεση. Μετά λέει από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση χθες Δευτέρα, εξού και βγήκε στην επιφάνεια. Μάλιστα, λέει, επιχείρηση, τσακ. Συνελήφθη, λέει, αρχικά ένας ιδιώτης, αφού είχε παραλάβει χρηματικό ποσό ως αντάλλαγμα για διερευνόμενη περίπτωση δωροληψίας και ακολούθησε σύλληψη και άλλων δύο. Δηλαδή, και έγιναν και έρευνες σε οικίες γραφεία για την κατοχή των συλληφθέντων. Βρέθηκαν, λέει, και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 178.045 ευρώ, 15 βιβλιάρια καταθέσεων και τραπεζικά εμβάσματα με συνολικό ποσό μεταφοράς 140.000 ευρώ σε τράπεζα εξωτερικού, 15 κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, δίσκοι και φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων. Οι συλληφθέντες, λέει, παραπέμπονται με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, η οποία σχηματίστηκε σε βάρος. Ναι, δεν την έχουν καθόλου καλά. Εγώ άκουσα 178.000 από το 178, λέω, βρήκε, λέω, 170 ευρώ, ξέρω εγώ. Ναι. Έδωσε για κάνα μάθημα. Όταν έχεις να κάνεις με κύκλωμα, όταν έχεις να κάνεις με κύκλωμα, προφανώς, ας πούμε, υπάρχει. Σοπαρετά. Αν τελικά. Τι κόρπο για να περάσει τώρα ένα μάθημα στη λογιστική διοίκηση, ΤΕΙ και τέτοια. Αν δεν τελειώνει ποτέ και ήθελε να προχωρήσει στην ζωή σου. Πολύ πραγματικά. Σίγουρα σε όλο αυτό το πράγμα θα εμπλέκονται και πολύ παραπάνω πρόσωπα. Γιατί ένα κύκλωμα δεν απαρτίζεται μόνο από μία κεφάλι, μάλιστα. Από τα δυσάρεστα πράγματα, από τι πολύ δυσάρεστε καταστάσει που λιμένονται τον χώρο τη παιδεία, μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε μια μικρή πρώτη ανάπαυλα και
Και θα επιστρέψουμε εδώ στο λόγο επειδή να σηκώσουμε μανικάκι, να ασχοληθούμε και λίγο με τα Champions League και τέτοια. Έλα. Είπαμε ότι από τη στιγμή που νικήσανε όλοι, τι νόημα έχει για όσους μας ακούνε, ναι. Πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να στείλουν το μηνυματάκι τους όσοι επιθυμούν ονοματεπώνυμο την λέξη ΠΑΟΚ, FM ονοματεπώνυμο ΠΑΟΚ στο 54526. Αν επιθυμούν να παρευρεθούν την Πέμπτη στο θέατρο Βεργίνα του Ρίτζεσαι Καζίνο Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Πάντε Μπορισόφ, μπορούν να κερδίσουν μια διπλή πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει είσοδο στο καζίνο, περιόριστη μπύρα, ωραία ζωάρα και κληρώσεις για πλούσια δώρα στο ημίχρονο. Παράτε, παράτε, και τι κάνουλα θα την τρέχει και θα πιούμε μπύρες. FM, ονοματεπώνυμο ΠΑΟΚ, αποστολή στο 54526. Όποιος στείλει κερδίζει μια διπλή πρόσκληση. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της δεύτερης μέρας του Οκτώβρη, τριτούλα σήμερα με καλό καιρό όπως προείπαμε. 2-31-02-87-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Όποιος θέλει γράφει ονοματεπώνυμο ΠΑΟΚ και κερδίζει μια διπλή πρόσκληση για το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Αυτή την Πέμπτη στις 10 η ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπάτε Μπορισόφ στη Λευκορωσία και θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει εκεί το παιχνιδάκι με απεριόριστη μπύρα, πολλές κληρώσεις στο ημίχρονο και είσοδο στο καζίνο. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και εκεί μας βρίσκεται και επικοινωνείτε με την εκπομπή διαδικτυακά. Τρίτη υποτονική όσον αφορά την... την επικαιρότητα για την πόλη της Θεσσαλονίκης, ένα από τα πιο ήσυχα πρωινά νομίζω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ψυχία, σε όλα τα επίπεδα, εντάξει, όταν όλα βαίνουν καλώς, έτσι, δεν υπάρχει κρίση. Κέρδισες ντέρμπι ο ΠΑΟΚ, κέρδισε ο Άρης, οι ομάδες δείχνουν στοιχεία και ικανοποιούν τους φιλάθλους τους. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται να βγαίνει από ένα πολύ δύσκολο... μια πολύ δύσκολη σειρά αγώνων, από μια πολύ δύσκολη αγωνιστική περίοδο. Αυτή την Κυριακή θα ολοκληρωθεί, δηλαδή να περάσει και το μάτς της Ευρώπης. Ξάπλα. Δεν είναι τόσο το όνομα του αντιπάλου, είναι η συχνότητα των αγώνων. Συνεχόμενα κάθε εβδομάδα σχεδόν δύο παιχνίδια για την ομάδα του Δικεφάλου. Τετάρτη Κυριακή. Ναι, την οποία σειρά αγώνων νομίζω στο μεγαλύτερο της ποσοστό ΠΑΟΚ την πέρασε πολύ πετυχημένα. Αλόβητος πέρασε. Βέβαια, όπως έγραψε χθες και η ΠΑΕ, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του που ο ΠΑΟΚ ξεκινάει με 5 νίκες στα 5 πρώτα παιχνίδια. Έχει κάνει το απόλυτο. Δεν έχει άλλη φορά. Ναι, δεν έχει άλλη φορά. Απλά έχει την απώλεια των δύο περσινών βαθμών που του στερούν μια μεγαλύτερη βαθμολογική. Πήρε τα ντέρμπι, την κάλυψε. Ρε, πήρε μια μεγαλύτερη βαθμολογική θέση. Και ο Άρης, καθότι έχει επιστρέψει μετά από 4 χρόνια, και αυτός διεξάγει, όπως λέγαμε, ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία του που έκανε το 3 στα 3. Το 3, όχι στην ιστορία του, ίσως όχι, ναι. Η ομάδα που ανέβηκε από την Β' Εθνική, ναι. Έκανε το 3 στα 3 στο ξεκίνημα. 3 στα 3, πήγαμε στο Γιάννηνο, μας γλωσσόφαγες, μάχαμε, τάκ μας τα φόρεσες. Θα έχει τα σκαμπανεβάσματα. Έτσι, αλλά δεν γίνεται είπαμε, εδώ, πράγμα. Εδώ. Τώρα για την Κυριακή πάλι ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι στο... Έλα, έλα. Στο... τον έχεις τον Πανιόνιο, τον έχεις. Α, εγώ ναι, για τη Σμύρνη έλεγα ότι έχεις. Α, όχι. Πανιόνιος είναι δύσκολο. Αυτό όταν σου λέω είναι δύσκολο, είναι δύσκολο για μένα. Ναι, μα είναι. Την Τρίπολη έλεγα δεν είναι τόσο, αλλά ο Πανιόνιος είναι... Δεν είναι άσχημη ομάδα ο Πανιόνιος. Ναι, είναι... έχει έναν παίκτη το που λένε, που λέω, το Σπυριδόνοβι. Σπυριδούλα το λέω, Σπυριδούλα. Γρήγορος εκεί. Είναι όλοι γρήγοροι παίκτες. Μόνο στον Μπανανά μπορεί να, να βασιστείς, να κάνει καμιά... Να κάνει κανένα τσάφ αυτός. Είναι λίγο επίρρεπης γενικότερα. Ο Μπανανά προοριζόταν για στόπερ στο τέτοιο. Και ο Ολυμπιακός δεν είναι. Ναι, τον κυνηγούσαν εκεί. Ναι, εντάξει. Λαθέρα, αλλά κοίταξε, για Κατσερίδη καλύτερο είναι ο Μπανανάς. Μην το συζητάμε τώρα. Ή για εκείνο το Βούρκοβιτς. Ο Βούρκοβιτς του Ολυμπιακού. Χθες είδα μια φωτογραφία, κάποιος δημοσίευσε στο ίντερνετ. Έναν άλλον ο οποίος πήγε να κάνει γυμναστήριο με φανέλα του Βούκοβιτς. Όχι, ρε. Δηλαδή σε φίλος του Ολυμπιακού και την επόμενη μέρα μετά από αυτό πηγαίνεις. Μη πας, ρε αγόρι. Ή έχεις δώσει τόσα λεφτά, ας πούμε, πόσο κάνει μια φανέλα, δεν κάνει ένα εξιντάρι. Κάνει, βέβαια. Και λες, ας πούμε, ποιον πήρα.
Γενικότερα καλά, αυτό είναι μεγάλο θέμα και ίσως να το κάνουμε. Και αν θέλουμε, το συζητάμε και τώρα. Φίλοι και οπαδοί ομάδων, τις πιο αποτυχημένες φανέλες που έχουν πάρει κατά καιρούς. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα τώρα που έχει ο Πάκο Περιγιώβιτς. Δεν βλέπω τον Μπερμπάτοφ τη φανέλα να κυκλοφορεί. Δεν κυκλοφορεί. Και την πήρανε πολύ τότε. Πολύ όμω. Την πήρανε όντω. Καλό ξεπούλι. Δεν εμφανίζεται στην Τούμπα κάποιο με φανέλα Μπερμπάτοφ, δεν. Απογοητεύτηκαν πολύ με τον Μπερμπάτοφ οι φίλοι του Πάκο γι' αυτό. Δηλαδή ήρθε με πολύ μεγάλε περγαμηνέ, με πολύ μεγάλη προσδοκία. Έχει 10.000 και πλέον στην παρουσίαση. Πολύ πράγμα. Εδώ στα σύνορα τον περιμένανε. Ναι. Ήταν ο μόνο που άνοιξαν, είχε μπλόκα οι αγρότες και άνοιξαν για να περάσει ο Μπερμπάτοφ. Φρεντέτορα. Τι άλλο να σε κάνει. Ο Πούτιν και ο Τραμπ να ερχόταν ή ο Ομπάμα εκείνη την περίοδο δεν περνούσαν. Δεν περνούσαν. Βρε ο Θεός να ερχόταν ο ίδιος. Τίποτα. Χταρά μα. Μα εγώ εκεί δίπλα που είναι τα σύνορα είναι ο Καζίνο και πέρασε ο Σάκης ο Κούκος, τραγουδιστής, το ξέρει αυτό. Και έχει σχέση με τις πολιτικούς εκεί της Βουλγαρίας. Πήγε ο πρωθυπουργός εκεί και δεν τα βρήκανε για να ανοίξουν τα σύνορα. Και πέρασε ο Μπερμπάτοφ, ρε φίλε. Αν μπορούσε, σα κάνει αλλιώ. Τι να πει τώρα, δηλαδή. Και ρε Μπερμπάτοφ, ρε αγόρι μου, παίξε λίγο. Με κανένα δεκάλεπτο κάθε φορά. Για να φορέσει ο κόσμο τη φανέλα. Γιατί μπορεί να δει, δεν ξέρω, εσένα ποιο είναι η πιο περίεργη φανέλα που έχει δει τα τελευταία χρόνια στο Χαριλάου. Έτσι. Περίεργο παίχτη, ο οποίο πέρασε και δεν ακούμπησε. Δηλαδή να περάσει, αλλά δεν πήρε φανέλα. Ντελόρντε να πούμε, ξέρω. Έχει δει τώρα φέτο, α πούμε. Φέτο να δει με ποιον είχα δει. Ένα πολύ μεγάλη μεταγραφή ήταν ο Μωρόζο. Ναι. Δεν βλέπω τη φανέλα να κυκλοφορεί. Φέτος τη θυμάμαι και το είχαμε σχολιάσει και στην εκπομπή. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο. Είχα δει μια πολύ περίεργη φανέλα που ένα όνομα το οποίο δεν ήξερα καν ότι είχε περάσει από τον ΠΑΟΚ. Έναν Αργεντίνο επιθετικό πριν από κάποια χρόνια. Αλλά δεν μου έρχεται. Εντάξει. Γενικότερα, ναι, οι φιλάθλοι θα πρέπει να το ζυγίζουν πάρα πολύ. Πρέπει, ρε, γιατί σου λέει, έρχεται κάποιο παίχτη με περγαμηνές, θα πάω να πάρω τη φανέλα του, μετά δεν αποδίδει και αυτή η φανέλα μένει. Η σταθερή φανέλα που κυκλοφορεί στην Τούμπα είναι η Γκαρσία. Δεν υπάρχει. Γκαρσία υπάρχει ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Ένας είχε πάει φέτος με φανέλα Νάτχο και βαλιχή. Νάτχο, ναι, άρε φίλε και αυτό όμως τον Νάτχο. Τι το κάνεις, ας πούμε. Είχε πουλήσει και ο Νάτχο. Είχε πουλήσει. Του Κοντρέρας παλιότερα που πήγε στον Ολυμπιακό. Δεν την κάνεις. Όποτε είπε τώρα. Πάμε, βρήκαμε θέμα τώρα. Σου λέω για έτσι για αποτυχημένες. Για φανέλες που πλήρωσε κανένα 50 και δεν πρέπει να την πάρει. 60 ναι, εντάξει. Και να την πάρει, ας πούμε. Άμα την πάρει αρχή σεζόν μπορεί και 60-70 μετά. Ναι, μετά πέφτει πάει. Αλλά την πάρει αρχή σεζόν και κάπου το. Τα Χριστούγεννα να σου πει και bye-bye ο. Να παίξει η αξία τη, η χρηματιστία και να έχει πέσει. Εντάξει, θα τη βάλει μόλι τα 5x5 να κάνει απόσβεση. Εκείνη η φανέλα που τώρα για αλλαγή, α πούμε, είχε γίνει. Θυμάσαι το. Πώ το λέγανε, μωρέ, το χαφ. Βιτόλο, τον Άρη στον Πάο που πήγε. Εκεί τη φανέλα τι κάνει τώρα ο Αριανός. Σίγουρα και υπάρχουν στα συρτάρια τέτοιε φανέλε. Και ο Βιτόλο παιχτούρα, έτσι τώρα. Εννοείται. Και από τις δύο ομάδες έκανε παπάδες. Ναι. Θα το ζητήσω. Αυτό το θέμα θα το επεκτείνουμε σε κάποια άλλη εκπομπή για την επόμενη εβδομάδα που θα είναι και πιο χαλαρή. Πώς λέω, φίλος μου. Μην το κες. Όχι, θα το ζητήσω όπως πρέπει. Θα ζητήσω από τον κόσμο του λόγου, επειδή στο Facebook να ποστάρει οι φανέλες. Τα ευρήματα θα είναι συγκλονιστικά. Δεν είναι μάλιστα φωτογραφίες. Ναι. Σχόλια από κάτω. Ναι, μάλιστα. Α, να το εδώ. Ο Φουρνάρης θα μας βοηθούσε. Θυμάται ποιον παίχτη είχα πει εγώ όταν κάνω το διόδιο. Είχα αναφέρει το Σπαντάσιο και ήταν Βραζιλιάνος. Σπαντάσιο! Ούτε εγώ το θυμάμαι αυτό. Είχε παίξει τον Μπακ 2-3 παιχνίδια. Και ο άλλος πήγε και πήρε φανέλα. Σου λέει. Ναι. Από την Ρουμανία λέει τον είχε πάρει ο ΠΑΟΚ τότε επί Μπόλωνη. Ο Λάζλος. Αλλά αυτός ο άνθρωπος που είχε πάρει τη συγκεκριμένη φανέλα την τιμά μέχρι και σήμερα. Και έχουν περάσει και πολλά χρόνια. Ο Μπόλωνη ήταν το 13, αν δεν κάνω το 12, κάπου το 11, κάπου εκεί πέρα. Νομίζω ήταν το 11 ο Μπόλωνη στον ΠΑΟΚ. Ναι, έχει δίκιο. Το 12 ο Σάντος ήταν στην Εθνική. Το 10 ήταν και το 10 ήταν. Όχι, το 10 δεν είχαμε πάει με Ρεχάγκελ στην Μετά το Σάντος ήρθε αυτός όχι ο Μπόλωνη. Δεν τα πολυθυμόμαστε, μας βοηθήσουν εδώ οι φίλοι του. Δεν μπορώ να θυμηθώ τη σειρά. Το θέμα είναι ότι τουλάχιστον μια πενταετία, εξαετία ο άλλος έχει την φανέλα του Σπαντάσου και την τιμά και τη φορά. Και ναι, όμως βρήκε τον χώρο που του αρμόζει και τον μνημονεύει μια εκπομπούλα σε ένα πρωινό αυτή τη στιγμή που ουδέποτε κανείς άλλος θα κάνει αυτή τη μέρα. Μην πάει να πάρει κανένας τίποτα καμένος 12 το νούμερο, ας πούμε τώρα. Μην πάει να πάρει καμένος 12. Να πάει να ζητήσει αυτό από την μπουτίκ. Γιατί όχι, θα μπορούσε. Ή Κυριάκος το 1 στον Άρη. Τα λεπόρια. Και αυτό θα μπορούσε, ας πούμε, να ήταν μια φανέλα που να διατίθεται
στην Μπούτικ. Θα φανεί και στη φετινή χρονιά το ποιες φανέλες ουσιαστικά αξιοποιήθηκαν και ποιες βγάλανε τα λεφτά τους ανάλογα με τις επιδόσεις των ποδοσφαιριστών. Ευρωπαϊκή εβδομάδα, Ευρωπαϊκή εβδομάδα, Champions League, Europa League, full δραστηριότητα. Έχουμε να δούμε και τα παιχνιδάκια μας, δεν μένουμε έτσι. Η επόμενη θα είναι λίγο κάπως, γιατί θα υπάρξει μια διακοπή λόγω επειδή των εθνικών και του περιβόητου Nations Cup. Σήμερα λοιπόν δύο ματσάκια, όπως πλέον είναι το νέο φορμάτ της κορυφαίας T-Taxi, όπως λένε οι περισπούδαστοι δημοσιογράφοι, διοργάνωσης του Champions League, στις 7:55 Juventus Young Boys και Hoffenheim Manchester City. Ναι. Για σήμερα 2 του μηνού. Η Juventus, η οποία την προηγούμενη αγωνιστική τι είχε κάνει? Τι είχε κάνει, είχε παίξει με την Σεβίλη εκτός. Ναι, με 10 και είχε κερδίσει. Με την κόκκινη του. Μπράβο, καλά που το θυμήθηκε. Ναι, αυτό, με την αυτό κόκκινη θυμάμαι. Του Ρονάλντου και είχε κερδίσει 1-3, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Με 2 πέναλτι, κάτι τέτοιο. Ναι. Με πάνω όλα αυτά έδειξε ότι είναι πολύ δυνατή φέτος. Τι έκανε το τέτοιο, έβλεπα λίγο το κουτσό, έβλεπα, αλλά δεν το. Με την Νάπολη. 3-1. Κέρδισε, το γύρισε. Το 0-1 είχα δει και λέω. Και έσκασε ο Κλαψιάρης γιατί έσπασε δοκάρια. Mm-hmm. Όλα τα γκολ του ήταν εξαιτία του. Μάντζουκι τσέβαλε 2. Ναι. Λόγω επειδή τέτοιο, λόγω επειδή Κριστιάνο. Χωρίς να θέλει, τον έδινε ασίστρε, παιδί μου. Έσκασε ο. Παρούσε τα δοκάρια και ερχόταν ο Μάντζουκι και τσέβαλε. Και τον έδωσε και μια κανονική παρεβάλληση στο κεφάλι. Εντάξει, τα. Θα ανέβει. Λάθη και πότα, είναι ανάρχιστο. Κλαψιάρης, ξεκλαψιάρης, αποδεικνύει ότι είναι ο κορυφαίος. Είναι μουλάρι αθλητής, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε καθόλου. Και μπορεί να οδηγήσει και φέτος την Γιουβέντους. Προπέρυσι είχε πάει στον τελικό, είχε φάει μια ξεγυρισμένη από τον ίδιο τον Ρονάλντο. 4-4 δεν είχε φάει. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Ήρθε ίσως η στιγμή να σπάσει λίγο η μονοτονία της Real Madrid. Να δούμε και τη Liverpool πώς θα τα πάει φέτος. Φέτος που δείχνει κάπως πιο δυνατή. Την προηγούμενη αγωνιστική λοιπόν η Juventus επικράτησε της Βαλένθια με 0-2. Και η Manchester United των Young Boys ή της Young Boys όπως θέλεις πες το με 0-3. Οπότε δεν βλέπω να στραβοπατάει η Juventus. Δύσκολα. Τι θα το δώσουμε, τη σκοράκι. Τι σκορά να το δώσουμε. Ναι, βέβαια. Απλά είμαστε. Να δώσουμε. Ναι, εννοείται. Τι να το κάνω εγώ τώρα αυτό. Ναι. 1-0. 1-0. 1-0 για κουβάδιασμα τη. 3-0. Χάτρι Κριστιάνο. Έτσι, δώσ' το τώρα. Έτσι. Ναι, το δίνω. Και Hoffenheim Manchester City επίσης στις 8-7. Και 55 σήμερα η Manchester City που έπεσε θύμα τεράστιας έκπληξης στην πρώτη αγωνιστική του Champions League. 1-2 ιτήθηκε από την Lyon, θα μπορούσε να και φάει και παραπάνω. Έτσι. Η Hoffenheim τι είχε κάνει στο προηγούμενο παιχνίδι. Πού μας την κρύβουνε τη Hoffenheim, γιατί μας την πήρανε. Τι είχε γίνει. Δεν ποιον είναι, αυτό το έχω μπροστά μου γιατί δεν μου το βγάζει. Α, η Hoffenheim 2-2 μέσα στη Σαχτάρ. Ναι. Δύσκολο το εργάκι για τη City. Έργο, ναι. Γιατί δεν έχει κανένα περιθώριο απολύτως για. Η Hoffenheim είναι δυνατή. Νάγκελσμαν, το που λένε της προπονητικής τώρα. Ποιος είναι αυτός? Ο Νάγκελσμαν. Ναι, τι. 31 χρονών. Τέρε, 31 χρονών. Και δες τώρα τι παίχτηκε εδώ. Αυτός είναι η επόμενη μεταγραφή της Λειψίας. Που παίζει και τέτοιο. Που παίζει τώρα, νομίζω παίζει. Champions League Λειψία, πρέπει να παίζει εσύ. Στο Champions League δεν νομίζω να είναι Λειψία. Δεν είναι. Όχι. Η φάση ποια είναι τώρα, ότι έχει υπογράψει συμβόλαιο το 19, θα πάει στη Λειψία αυτός ο Νάγκελσμαν. Και παίζανε για το πρωτάθλημα τώρα, Σαββατοκύριακο. Και τι την έκανε. Άμα γινόταν εδώ αυτούμα τώρα αυτό. Καλά, άκου τώρα, μέσω Hoffenheim 0-2 η Λειψία κέρδιζε. Εντάξει, τέλειωσε. Φαντάζεσαι τώρα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν υπήρχε περίπτωση. Και ξέρεις τώρα, επειδή βγαίνουν 4 κατευθείαν στη Champions League από τη Γερμανία. Και πανεσομήλος κατευθείαν. Βέβαια, φίλε, τώρα τι. Δεν μπορείς να το πεις ύποπτο. Δίνει για να παίξει του χρόνου κατευθείαν από τη Champions League, αφού θα πάρει μεταγραφή. Συμφωνώ. Δεν ξέρω, ας κάνουμε μια σύνδεση με το λίμπερο. Για πάμε. Ο αρχισυντάκτης μας παφούλιας εκεί στο Hoffenheim. Με το λίμπερο Γερμανίας να δούμε τι θα υπόνε. Σίγουρα θα έχει ακουστεί, δεν μπορεί. Εντάξει, εγώ το λέω σαν τέτοιο ρε παιδί μου τώρα, σαν γεγονό. Τόσο πολιτισμένοι Γερμανοί κανονικά οφείλουν να τον κράξουν. Ναι, εννοείται.
Οπότε δεν θα είναι ίσως και τόσο εύκολο το ματσάκι σήμερα της Hoffenheim με τη City. Ω, δύσκολα είναι. Αλλά εύκολα ή δύσκολα που λένε και οι τέτοιοι, η City θα πρέπει να κερδίσει. Ο Πέπες. Θα πρέπει και τώρα να που είπα ο Πέπες Γκουαρδιόλας διαψεύει το δημοσίευμα για Εμπαπέ το χειμώνα. Ναι, ότι θα τον πάρει. Ναι, 225 χαρτιά λέει η υπέρβαση της μεταγραφής. 222 ήταν ο Νεϊμάρ, αλλά βγήκε το πρωί, ας πούμε, σε ένα δημοσίευμα που διάβαζα. Λέει, δεν ενδιαφερόμαστε, δεν κάναμε πρόταση. Αυτά τα δεν ενδιαφερόμαστε. Ναι. Θα είναι το σύριαλ του καλοκαιριού. Δεν το συζητάμε. Θα μετακομίσει. Αυτό το 225 να κόψουμε κανένα εικοσάρικο, να τα πάμε στα 200. Ξέρεις τώρα, ναι. Επειδή είσαι εσύ. Κανονικότατα. Πάμε παρακάτω. Οπότε Hoffenheim Manchester City το βλέπω 1-2. Μ' αρέσει. 1-2. 3-3. Εδώ καταγράφονται όλα. Καταγράφονται. Στις 10 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Μπενφίκα. Η ΑΕΚ που προέρχεται από μια ήττα, την πρώτη αγωνιστική ήττα και εμφάνιση όχι ιδιαίτερα ενθαρρυντική απέναντι στον Άγιαξ με 3-0, σχεδόν χωρίς να κάνει φάση, ναι. Η ΑΕΚ στην πρώτη αγωνιστική του Champions League αντιμετωπίζει την Μπενφίκα, η οποία ιτήθηκε και αυτή με τη σειρά της με 0-2 από την Μπάγκερ Μονάχου. Ναι. Θα μπορούσε να έχει φάει και παραπάνω γκολ η Μπενφίκα. Ναι. Την Μπάγκερ που κάποιοι δεν την υπολογίζανε. Και έπαιξε μπάλα η Μπενφίκα, έτσι. Ναι. Αλλά οι Γερμανοί είναι οι Γερμανοί, δεν είναι. Έτσι, έτσι. ΑΕΚ Μπενφίκα, η Μπενφίκα σήμερα θα γίνουν τώρα εδώ οι συμψηφισμοί. Ναι. Όλοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ φαντάζομαι περιμένουν και θέλουν να δουν σίγουρα μια τεσσάρα. Το ξέρω, ναι. Εδώ θέλεις. Πώς το βλέπεις το... συντήρηση θα κάνει η Μπενφίκα. Συντήρηση. Θα μπει μέσα 0-2 κατεβασμένα αδερλαντή μηχανές 0-2. Και εγώ για 0-2 το βλέπω. Για πολύ χαλαρό 0-2. Δεν βλέπω την ΑΕΚ να... Εγώ θέλω, ας πούμε, να τσατιστεί, να τους τσατίσουν, να βγει η ΑΕΚ λίγο να πάει να παίξει και καλά, να τσατιστούν οι άλλοι και να ρίξουν ένα τάλιρο. Αλλά δεν βλέπω. Όχι, καλά, δύσκολα, δύσκολα. 0-2. Θα συμφωνήσουν σε αυτό το σκόρ με τον Στέφανο. Στις 10 επίσης όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Έτσι. Η Λιόν με την Σαχτάρ του Ντόνετσκ. Λιόν, η ευχάριστη έκπληξη, ναι. Πέτυχε το πιο εντυπωσιακό σκορ στην πρώτη αγωνιστική, όπως είπαμε, επικρατώντας τη City με 1-2 μέσα στο Μάντσεστερ. Yeah. Αντιμετωπίζει την Σαχτάρ που έφερε το χικάκι με την Hoffenheim. Τώρα και οι δύο αυτές είναι γρήγορες. Παίζουν το ίδιο στυλ παιχνιδιού, κόντρα στη κόντρα. Άντε, βρες άκρη τώρα. Ποιος θα κάνει την κατοχή, ποιος θα παίξει κόντρα από τους δύο. Λογικά πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία η Λιόν και να παίξει κόντρα η Σαχτάρ, όπως είναι σαν έδρα, ας πούμε, έτσι, η Γάλλη. Τώρα. Σκοράκι. Ένα σκοράκι. Μ' αρέσει αυτό. 2-1 θα το παίξω. Θα το παίξω εγώ. 2-2 θα το δώσω. Και 2-2. Καλό είναι και αυτό. Νομίζω ότι το σημαντικότερο παιχνίδι της βραδιάς. Γενικότερα είναι λίγο μέτρια η βραδιά, δεν έχει. Εντάξει, θα μου πεις, έχει την ΑΕΚ, οπότε το ενδιαφέρον εκεί θα εστιαθεί. Ναι, αλλά εντάξει, είναι και το επίσημο φεύγω του Ζωζέ, δεν υπάρχει τώρα. Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της βραδιάς είναι το Manchester United Valencia. Έτσι. Με τα όσα γεγονότα γίνονται γύρω από το όνομα του Μουρίνιο, με το ότι βρίσκεται σε μία δίνη, το ότι είναι η Πατμόν, όσοι είστε να λέμε. Ιρίστο εμπαρόν. Ναι, ιρίστο εμπαρόν. Φύρδι μίγδιν και άλλα τέτοια πολλά. Εξαπαλώνω νύχο. Το θέμα είναι όμως ότι ίσως αν ήταν σε κάποια άλλη χώρα μπορεί, αλλά οι Άγγλοι δεν το συνηθίζουν αυτό, το να διώχνουν έτσι τους προπονητές και πόσο μάλλον ένα όνομα σαν τον Μουρίνιο. Ξέρεις τι συμβόλαιο έχει ο Μουρίνιο. Ξέρεις. Και αυτό. Για διώξτε τον. Οπότε δεν ξέρω αν. Ναι. Δηλαδή μπορεί να τη βγάλει και όλη τη χρονιά στο τέλος έτσι. Καλά, καλά. Είναι κοινοτροπία, είναι και κουλτούρα των Άγγλων. Δεν διώχνουν έτσι. Δηλαδή πόσα χρόνια θυμάμαι τον. Στη Λίβερπουλ, ας πούμε, που κράζανε το Γάλλο, με τον οποίο πήραμε κιόλας και. Πώς το λέγανε, μωρέ τώρα. Βέγκερ. Το Βέγκερ, στη Λίβερπουλ. Στη Λίβερπουλ, είχαμε πάρει το 5 το. Άμα. Τώρα γιατί κόλλησα έτσι. Το πρωί. Τέλος πάντων, ο κόσμος κατάλαβε. Θα βοηθήσει. Πόσα χρόνια, ας πούμε, μέχρι να φύγει, είχε κάτσει. Ναι, μεν είχε πάρει το Champions League, αλλά είχε κάτσει τουλάχιστον καμιά πενταετία και η ομάδα πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Και γενικά οι Άγγλοι. Δεν. Και η Manchester, να φανταστούμε, ας πούμε, και το έχουμε δει ότι μέχρι να φτάσει στην επιλογή του Μουρίνιου, από πόσους πέρασε και σε πόσους έδωσε. Δεν είναι όμως ο Μουρίνιου μόλι το σύνολο τη βεντέτε μέσα. Μπορεί στο τέλος, αν μπει και δίκησε και. Κοίταξε, ναι, άμα πει δίκησε, ξέρει. Του καθαρίζει, δεν μετά σε βάζει του μπιτσιρικάδε μέσα από κουμπά μπάγκο και τέτοια μετά. Δεν έχει. Όχι, δεν λέω. Α, με τον Μπενίτεθ είχαμε πάρει εδώ. Μπράβο, μου λέει ο Παναγιώτης για τον Μπενίτεθ. Αλλά πριν τον Μπενίτεθ δεν είχε η Λίβερπουλ έναν Γάλλο.
Ναι. Ένα Γάλλο νομίζω. Ή κάνω λάθος. Στο μπερδεύω, τέλος πάντων. Πολλοί λοιπόν περιμένουν εκεί, ίσως θα σκεφτούν λίγο πονηρά. Σε λέει ότι εδώ να πούμε οι βεντέτες θέλουν να διώξουν τον Μουρίνιο. Ναι. Η Βαλένθια δεν έχει ξεκινήσει καλά. Νομίζω στην Ισπανία. Εντάξει, είναι βέβαια η αγαπημένη μου ομάδα λόγω επειδή νυχτερίδων. Ναι. Επίσης. Τι το λες αυτό τώρα. Τι το λες τώρα. Ναι. Θες να μείνει ο προπονητής ή θες να μείνει. Ιτήθηκε και με 10 η Βαλένθια του Γιουβέντους. Θες να μείνει. Θα κερδίσεις, είναι Champions League. Κερδίσει. Ναι, θα κερδίσεις. Γιατί στην τελική πέταξε και μια τριάρα στη Young Boys. Είναι αλλιώς. Ναι. Το πρωτάθλημα σου λέει άντε Liverpool και City θα οδηγήσουν την κούρσα. Οπότε νομίζω ότι με 1-0 έστω η Manchester United θα κερδίσει σήμερα την Βαλένθια. 1-1. 1-1, εσύ το βλέπεις εδώ ότι θα έχουμε ένα θεματάκια. Ναι. Ναι. Έτσι όπως λέει ο φίλος μου Παναγιώτης, λέει θέλει να κερδίσει γιατί τα πεθαμένα θέλουν να φανούν στην Ευρώπη. Έτσι, καλά τα λέει ο Παναής. Για να δείξουν ότι εδώ είμαστε και εμείς. Μπάγερ Μονάχου, Άγιαξ, τον όμιλο της ΑΕΚ, το συγκεκριμένο ματσάκι. Ο Άγιαξ είχε ένα σχετικά εύκολο απόγευμα απέναντι στην ΑΕΚ στην πρώτη αγωνιστική. Βέβαια τώρα να αντιμετωπίζει εκτός την Μπάγερ. Λες να κάνει κανένα. Γράψ' το αυτό που σου λέω. Γράψ' το. Θα δώσεις βόμβα. Σβηστώ 1-1 και στους δυο 1-1. Απλά, απαλά και όμορφα. Και έχει γίνει δουλειά. 2-1 θα δώσω εγώ νίκη της Μπάγκερ του Μονάχου στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δώσε τα πιτσιρίκια το Άγιαξ ένα χ ωραίο μέσα στη Γερμανία 1-1. Ναι. Εγώ τα βλέπω τα πιτσιρίκια να περνάνε. Να περνάνε, ναι, δηλαδή, να φάνε καμιά Μπενφίκα στο τέλος. Μπενφίκα να ρίξω. Εκεί μάλλον θα πάνε. Ναι, οι Γερμαναράδες δεν τους διώχνεις αυτούς με τίποτα. Παιχτεί ανάμεσα σε Πορτογάλους και Ολλανδούς. Ναι. Ρώμα Πιέζ επίσης αγωνίζονται σήμερα. Η Ρώμα είχε τηθεί με 3-0 από την Ρεάλ Μαδρίτης στην πρώτη αγωνιστική. Η Πιέζ με την Τζέσικα στην έδρα της είχε φέρει 2-2. Η Ρώμα προέρχεται και από σημαντική νίκη επί της αιωνίου αντιπάλου της Λάτσιο στο πρωτάθλημα. Ανεβασμένη ψυχολογία αυτό και. Εντάξει, κερδίσουν εδώ τα φαβορί. Να κερδίσεις αυτό λες. Με το φαβορί θα πάμε πόσο. Πόσο το δίνουμε. Να παίξουμε ένα over εδώ. Ένα 3-1 θα παίξουμε. 3-1 Ρώμα Πιέζ. Θα το δώσω εγώ. Ένα 2-0. Θα πάμε τη Ρώμα. Καλά, είναι 3-1. Και τελευταίο παιχνίδι της σημερινής αγωνιστικής ημέρας. Τσέσεκα Μόσχας Ρεάλ Μαδρίτης. Εδώ σε θέλω. Δύσκολο το λες. Όχι, είναι δύσκολο, εντάξει. Αλλά γιατί. Δυσκολέψει λίγο η Τσέσεκα. Ναι. 1-2, ας πούμε. 1-2. 1-2. Δυσκολέψει. 1-3 θα το δώσω. Καλά το κάνω. 1-3. Τι βρίσκω με τον Ίσκο. Ναι. Και αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, οι προφητείες μας για την σημερινή αγωνιστική ημέρα του. Δεν θα πάτε πουθενά, νομίζω. Δεν θα πάτε ούτε. Στο ταμείο θα πάτε, αλλά στο κουβά θα το ρίξει. Ούτε μέχρι τον κουλουρτζί. Στο ταμείο θα πας να πληρώσεις το στοίχημα και στο κουβά θα το ρίξει. Μία φορά πέρυσι είχαμε βγάλει 8 στα 8. Ναι, σκορ. Δεν τα είχα δω... Σκορ, όχι. Αποτελέσματα όμως. Πάλι πολύ. Νικήτρια στήλη. Καλά, σκορ 8 στα 8. Δεν τα είχα πει εγώ, τα είχε πει η Αναστασία. Τα είπε η γυναίκα 8 αποτελέσματα. Ναι, εννοείται. Ξεκάθαρα. 7.000 συντελεστή είχε σίγουρα άμα τα πει η γυναίκα. Για, βάλε εμάς, άμα θα πιάσουμε όλη τη σεζόν, άμα θα πιάσουμε τίποτα και θα βάλουμε, ας πούμε, την Αναστασία να πει μια ημέρα τα αποτελέσματα και θα δεις ποια θα είναι τα. Τώρα εμείς μπορούμε να πιάσουμε Τρίτη-Τετάρτη μαζί όλα. 40 μάτς. 8 όλη την εβδομάδα να βάλεις όλα τα πρωταθλήματα μέσα να δώσεις για κάθε πρωτάθλημα. Δεν πιάνεις 8 παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά το θέμα είναι ότι έχει μπαλίτσα αυτό, να ιστορία, μεσοβδόμαδα, να γουστάρουμε, να δούμε. Ναι, βρε, να πούμε καμιά μπύρα, φάμε κανένα πατατάκι, ξέρω, μπάλα καναπέ. Αφού είμαστε υποτονικοί στα υπόλοιπα. Έτσι λένε αυτοί. Ποιος λέει, ποιος είναι υποτονικός. Υποτονικός είναι, μωρέ, τώρα. Άκουσε τώρα, τα που λένε έξω, τα σακροατέδια μας είπανε πέλκες τώρα. Άκου κύριε, μας είπανε πέλκες. Όχι εμείς, είμαστε υποτονικοί σαν πόλη αυτή τη στιγμή. Όχι, εγώ το φουρνάρι τον τσιγκλάω τώρα και με τα σουσάνια που ψήνει τα τσουρέκια και τα αυγουλώνει από πάνω για να πάρουν χρυσάφι χρώμα. Χωρίς γκρίνια, ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να λειτουργήσει. Έτσι, ναι, ξεκάθαρα να ασχοληθεί. Ως τι. Σαν το Βέρμπλουμ ζυμώνεις. Να προσπαθείς εσύ τώρα, εδώ δίνεις πόνο, αλλά δεν. Να βαράσεις τηλέφωνο, αλλά θα πάω εγώ για καφέ τώρα στο διάλειμμα στο να βαράει τα τηλέφωνα γκρινιά. Πόσο γαλήνιος είναι ο Παοξής αυτή την εβδομάδα.
που έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό. Τίποτα. Σου λέει δεν θα ασχοληθώ με τίποτα. Εντάξει, ναι. Θα έρθει την Πέμπτη, θα πάω να δω το ματσάκι. Το παιδί στο σπίτι κοιμάται άνετα, δεν έχει βασάρια. Η γυναίκα. Άμα θέλω, θα στείλω και μηνυματάκι στο Λίμπερο να πάρω και διπλή προσκλησούλα για το καζινάκι. Στέλνοντα FM ονοματεπώνυμο ΠΑΟΚ στο 54526. Καζινάκι τώρα που είπε. Καζινάκι, ξέρει ποιο είναι ο καζινάκι. Καζινάκι. Υπάρχει καζινάκι. Και στο λέω τώρα. Κασιράκι, εγώ θυμάμαι τον. Ο Καζινάκι. Μεγάλο γιατρό. Α, ναι. Α, ναι. Υπάρχει τέτοιο. Καλή του ώρα και καλημέρα του. Καζινάκι. Δεν το γνωρίζω. Όχι, δεν θα πάτε στο γιατρό. Στο γιατρό θα πάτε στο Καζινάκι, στο Ρίτζεσι, μια διπλή πρόσκληση. Είσοδο στο καζίνο, περιόριση την πύρα και κληρώσει με πλούσια δώρα για το ημίχρονο. FM και όνομα τεπώνυμο ΠΑΟΚ, αποστολή στο 54526 για την αναμέτρηση τη Πέμπτη. Μπάτε Μπορισόφ ΠΑΟΚ στι 10 η ώρα στην. Μπύρα παραμάσκαλα, εκεί με τη Σολίνη, βαράντα βέρτα. Θα πάμε να κάνουμε μια μικρή ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή στο Λίμπερο 107,4 στη δεύτερη μας ώρα με τις σημαίες ψωμιάδη συντροφιά μας. Σημαίες ομάδων και κρατών, Λάβαρα Πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags στη Βασιλός Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 231-0-532-000. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό μας. FM κενό, ονοματεπώνυμο ΠΑΟΚ, αποστολή στο 54526 για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση του Δικεφάλου του Βορρά αυτή την Πέμπτη στο Θέατρο Βεργίνα του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, έχοντας ως προνόμιο την απεριόριστη μπύρα που θα μπορούν να καταναλώσουν, την δυνατότητα να κερδίσουν πλούσια δώρα στο ημίχρονο της αναμέτρησης και φυσικά και δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Όποιος στείλει κερδίζει ούτως ή άλλως μια διπλή πρόσκληση. Εφόσον και το επιθυμεί να παρακολουθήσει. Το μάτς που έχει γίνει τώρα, το άκουσες το ημίχρονο στην κλήρωση, ποιος την πήρε. Όχι, δεν άκουσα. Ο αδερφός του Γιώργου Σαβίδη, ρε φίλε. Ο αδερφός του Γιώργου Σαβίδη πήγε στο καζίνο να δει το. Ναι, ναι, εκεί πέρα, ρε παιδί. Κέρδισε πρόσκληση. Κέρδισε, ρε φίλε. Και κέρδισε και δώρο. Ναι, νομίζω και ο Γιωργάκης τράβηξε το τέτοιο το λαχνό τώρα. Κάτι τέτοιο. Ήταν και ο Γιώργος Σαβίδης. Δεν ξέρω αν ήταν εκεί πέρα, αλλά κάπου. Ο Βίδινος που τράβηξε την κλήρωση. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, το έδωσε φυσικά άλλο το. Το Σαβιδέικο κέρδισε. Γιατί το ξέρουνε. Ναι. Δεν το ξέρω φατσικά, θα μου πει τίποτα δεν μένει. Εντάξει, επειδή εννοεί. Δεν είναι ενεργό, εγώ δεν το ξέρω φατσικά. Επειδή δεν είναι ενεργό. Ο αδερφός του Γιουργάκη του Σαββίδη. Πόσο, εντάξει, δεν πόσο το, χρόνο δεν, είναι. Δεν ασχολείται πολύ. Mm-hmm. Είναι πιο μεγάλο, νομίζω 28. Α, είναι πιο μεγάλο. Ναι. Δεν... Ναι, είναι πολύ πιο χαμηλό τόνο, πιο ήσυχο mm-hmm. παιδί. Ξέρω, mm-hmm. ασχολείται πιο πολύ με, mm-hmm. με τι δουλειέ, ξέρω εγώ. Τα... Mm-hmm. Δεν ασχολείται με την ομάδα. Με το Instagram. Με την ομάδα του Πάου. Ασχολείται με τι επιχειρήσει του μπαμπά. Έτσι, του μπαμπά. Και κέρδισε το δώρο, εντάξει, και τα. Δηλαδή πώς γίνεται. Ρε. Να, ή πιο όμως απεριόριστη την πύρα. Στην πύρα είναι. Τα λεφτά δεν πάνε στα λεφτά, έτσι δεν λένε. Απίστευτο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Έλα Βάβη μου. Έλα αγόρι μου. Τι φωνούλα είναι αυτή για εδώ. Λοιπόν, άκου να σε πω. Ναι. Θα πληκτρολογήσεις, θα με κάνεις φίλο, εγώ θα πάω στη Μαρμίτα, στο Στέφανο. Πότε. Στο μαγαζί. Mm. Και από εκεί εγώ, επειδή δεν έχουμε τώρα κινητά και αυτά. Εδώ έχουμε ένα κινητό. Ναι, θα εξηγήσω. Τώρα έρχεται και στα λαπτόπια, στα κουμπίτερ και μπαίνει στο Facebook. Μιχάλης, Νέα Ιωνία Αθήνα, πληκτρολόγησε και στείλ το και εγώ θα το κάνω από εκεί. Μάλιστα, για όσους ακούν και φίλους εδώ. Για πες λίγο και θα δεις τώρα με ένα αμερικάνικο καπέλο έχω κάνει προφίλ εγώ. Κάτσε ρε χαμένε. Έχω το κουμπαράκι με τα πουρα μας εκεί, η αγκαλιά είναι και μόνο στο εκεί. Μιχάλης Νέα Ιωνία δεν είναι. Τι Νέα Ιωνία. Ναι, ναι, Μιχάλης Νέα Ιωνία Αθήνα. Γιατί είναι η Ιωνία Αθήνα. Δεν ξέρω γιατί έβαλε Νέα Ιωνία όμως. Όχι, γιατί υπάρχει λόγος. Α, υπάρχει, υπάρχει. Υπάρχει λόγος. Μάλιστα, κάτι ξέρει παραπάνω. Πάρε προφίλ εκεί. Λοιπόν, ό,τι δεις κοινοποίηση της Ανίτα Σπάνια, αυτός είναι, να ξέρεις. Ακριβώς. Και όταν θα πάω εγώ θα κάνω το σταθμό, εγώ θα του κάνω βασιλιά εγώ το σταθμό. Μάλιστα. Εντάξει. Ένα είναι αυτό. Ένα αυτό. Η πρόεδρά μας, ο Μιχάλης Φωτιάδης, από το αμέλη του... Mm. Το Απόλλωνα, mm. σ' ακούει τώρα, φωτιάζει. Mm. Α, άκουσε και τα χαιρετίσματά μας. Ένα είναι τρίτο, ναι. Και το άλλο το τρίτο. Ναι, το, και το άλλο το τρίτο. Ευρέθηκε, άκου να σε πω. Ναι. Τώρα, ευρέθηκε το μπουφάν. Ποιο μπουφάν, ποιο μπουφάν. Το μπουφάν, το φαγωμένο. Το φρουστάκι μας. Μάλιστα. Πού ήταν τελικά αυτό, πού βρέθηκε. Βρέθηκε. Πού. Το βρήκε ο φίλος μου ο Καραμπλουτής, λέω, βάλε τα δυνατά σου να βρεθεί. Να το δώσω, τον πήρα χθες τηλέφωνο, ναι. Θα έρθει εδώ στο φίλο μας,
Πασαλινό, συγγνώμη που είπα και χθες. Τι, συγγνώμη, είναι αρχή, συγγνώμη που είπα και χθες. Λες και σήμερα. Λες και σήμερα. Θα περάσουμε να πάρουμε το δημίζα μας. Ναι. Άσχετα αυτό εδώ, βρέθηκε και θέλω να πω για το προχθεσινό που ήταν το θεματάκι και δεν έγινε. Υπάρχει, το έδειξε στην τηλεόραση. Στο Α που επαιδεύει το τραγί, είναι κριτικός και επαιδευτής. Έχει πάρει πτυχίο. Αυτό και του κάνει επαιδευτής. Με τα χειρονομίες με τα χέρια. Ποιο τραγί βρε τραγί. Χειρονομίες με τα χέρια. Ναι, υπάρχει αφού το έδειξε τον προηγούμενο. Ποιο τραγί, γιατί δεν καταλαβαίνω. Τι, ποιο τραγί. Τράγος είναι, ρε παιδί μου, σαν το Ροντβάιπερ είναι. Πού είναι ο Ροντβάιπερ, ποιο είναι ο Ροντβάιπερ. Ποιο είναι ο τράγος, τι κάνει ο τράγος. Ο τράγος τον επαιδεύει για φύλαξη. Ναι, δηλαδή ας πούμε, ναι, δηλαδή άμα δει τίποτα χρόνο ουρμάει, σαν τον τάβρο ας πούμε. Και κάνει χειρονομία. Υπάρχει, αφού έχει πάρει στοιχείο αυτό, τον έχει ανεβάσει στο YouTube και έχει κάνει live, δεν ξέρω. Ναι, ναι, και το τέταρτο είναι με τη Σουλτάνα. Μάλιστα. Άρα, τη Σουλτάνα, άκου να δεις τι έκανε αυτό. Αρχισυντάκτης είσαι, κανονικά της έκανε. Ναι, και πες τον Κρυθανάση, εγώ βρίσκω θεματάκια και με το γιαούρτι, δεν το ξέρα για το που βγήκε για τραγουδί. Εγώ του πήρα από έναν άλλον φίλο και ορτάστη ήταν και εγώ το έκανα σκύρια. Άσε βρε το πρόλογο σου αφού το τραγούδισες πάνω στη μελωδία. Σε μεγάλος παπάς ρε Φωτιάδη. Μη κάνει γιατί εγώ έχω και γλίτσα, έχω και έτσι και γλίτερ. Έγινε, σε χαιρετούμε. Η Σουλτάνα, άκου από εγώ, αυτός τι έκανε. Του παράτησε, τον έστειλε δηλαδή. Πήρε τους φίλικες από τα φρύδια. Τα βάλε στα φανάρια και έλεγε τα φανάρια. Από τους φίλικες τα αποστέκει τα καθωτά, τα έκανε μαύρα και έλεγε Σουλτάνα μου συγγνώμη, γύρνα πίσω, επάνω στον καπό. Να σε ακούνε εκεί τα αφεντικά στο εργοστάσιο, θα σε κάνουν χειρονομίες. Χειρονομίες με τα χέρια θα σε κάνουν μετά. Διευθυντής έγινε. Ή με τα πόδια, μη σου πω. Έγινε, σε χαιρετούμε. Χαιρετίζω και καλημέρα. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Έτσι ένα καταιγιστικό τηλεφώνημα. Νομίζω απαράμιλη ίσως. Δεν κατάλαβα τίποτα. Εντάξει, αλλά δεν χρειάζεται κιόλας και να καταλαβαίνεις μερικές φορές. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με το σταθμό μας. Δεν χρειάζεται. Καταλαβαίνουμε. Χθες ανακοινώθηκε και το προγραμματάκι της Super League από την 7η στην 11η αγωνιστική. Με το πολύ αναμενόμενο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης να ορίζεται για την Κυριακή 21 Δεκάτου στις 7 η ώρα. Μετάδοση φυσικά από την ΕΡΤ εκείνη την ώρα. Είναι η πιο εμπορική ώρα αυτά. Η πιο εμπορική. Ξεκινάς με το καφέ και τελειώνεις με μπύρα. Δεν θα έχει αλλάξει. Τελευταίο Σαββατοκύριακο το Οκτώβριο αλλάζει η ώρα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Οπότε δεν θα έχει αλλάξει, αλλά θα έχει έτσι και το σχετικό το κρυουλάκι του. Μια ανοιχτούδα. Βεβαίως. Στις 7 η ώρα. Εντάξει, τα καφενεία πάλι θα γεμίσουν. Εδώ είμαστε παρατηρητήριο καφενείο. Άσχετος που το δείχνει η ΕΡΤ. Ναι, δεν υπάρχει. Αλλά εντάξει, τώρα δεν θα χάσει την ευκαιρία να φύγεις από το σπίτι. Καλά, εντάξει. Ποιο σπίτι. Και ποιο θα κουλαντριστείς εκεί πέρα. Ναι, δεν κάθεσαι να τα δεις. Γυναίκα, δεν βάζουμε γκολ. Τι, εντάξει. Ο Άρης, ο οποίος τώρα ξεκινάει το δύσκολο το πρόγραμμα. Τώρα, ναι. Είναι η αλήθεια. Αμέσως, δηλαδή και τον Πανιόνιο τον λογίζεις μέσα σε. Από τον Αστέρα Τρίπολης που ξεκίνησε, πάμε για δύσκολο. Πανιόνιο, τον εννοώ τα Αστέρα διότι είναι συνεκδικητές για την Ευρώπη. Έτσι, τέταρτο, πέμπτη, έκτη θέση. Πέρυσι ο Αστέρας Τρίπολης έκανε μια πάρα πολύ καλή πορεία και παίζει απανωτά με ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και όχι Ολυμπιακό. Μεσολαβεί ένα ακόμη παιχνίδι. Και μετά παίζει με τον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος. Ο Άρης παίζει στις 4 του Νοέμβρη με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ παίζει στις 27. Οπότε θα είναι. Όχι, δεν μεσολαβεί κανένα παιχνίδι, παίζει συνεχόμενα. Είναι ένα, όπως λέμε, crash test. Εκεί θα φανεί κατά πόσο. Δεν θα φανεί του Λολοστεφανή. Η ομάδα όντως έχει τα φόντα για να. Έχει παίχτες, έχει βάθος ρόστερ, αλλά εισάξι είναι για μένα όλοι. Εντάξει. Αυτό είναι ευλογία σε μια ομάδα να λες ότι δεν με ενδιαφέρει ποιος θα μπει, ποιος θα βγει. Είναι στο περίπου όλοι οι ίδιοι παίχτες δυναμικοί. Δεν θα μας τραβώσει δουλειά με τον Μπάκ, θα λένε όλοι βγάλε εκείνο βαλτό. Το Μπάκ είναι πιο δύσκολο σε τέτοιο γιατί πάει πρωταθλητισμό Ευρώπη, τέτοια δεν είναι. Δεν έχει θέμα. Είπαμε 15 μέρες τώρα. Ξεκούρασε εκεί, μπαταρίες γεμίζουν. 15 μέρες από την Κυριακή νομίζω θα ξεκινήσουν. Κυριακή το βράδυ η έναρξη των εκδηλώσεων. Των εκδηλώσεων. Θα πάει ο κύριος Σαββίδης τώρα που λέει εδώ να πάρει τη βίλα του Αλ Καπόνε. Η τιμή ευκαιρία να ξεκουραστούν οι παίχτες. Πού? Στο Μαϊάμι. Στο Μαϊάμι. Έχει γίνει και.
έπεσε και η τιμή κατά 1,5 εκατομμύριο. Α, δηλαδή λέει από 15. Τη σκοτώνουν δηλαδή. Από 15 μοίρια έχει πλέον πέσει στα 13,5. Ποτέ δεν είναι 13,5 στο Μαϊάμι. Και να σκεφτεί το 15 έγινε ανακαίνιση αξία 1,5 εκατομμυρίου. Και γιατί να την πάρει τώρα ο Σαββίδη, τι δουλειά έχει στο Μαϊάμι. Να πάνε να ξεκουραστούν εκεί τα παιδιά. Δεν έχει Χαλκιδική, δεν κατάλαβα. Μαϊάμι, ρε φίλε, άμπλαση. Σιγά το Μαϊάμι. Το Μαϊάμι είναι περιοχή. Καταρχήν έχει πάρα πολύ γρασία. Είναι περιοχή. Σαν τα μουδανιά ένα πράγμα. Βάλτι, τέτοια αγόρι μου, βάλτιδι. Κροκόδιλι. Κροκοδίλι. Υγρασία, καρχαρίες. Πάρει είναι μέρος που πηγαίνουν οι συνταξιούχοι. Εύκολα. Δεν είναι τώρα το Μαϊάμι, αμάκεται και πόσο. Εκεί ο Αλκαπόνε λέει πέθανε. Εκεί στη βίλα του 25 Γενάρη του 47 καθαρά. Πέθανε ο Αλκαπόνε. Αυτό είναι πρώτη κυρίε και κύριοι. Αλλά δε τώρα εδώ, επένδυση. Το οίκημα το έχει αγοράσει έναντι 40 χιλιάρικα. Διαθέτει 4 υπνοδωμάτια πισίνε. Τότε, 40 χιλιάρικα. Γιατί ήθελε να το πάρει ο Σαββίδη, αυτό δεν έχω καταλάβει. Όχι, να το πάρει λόγια να ξεκουράσει του παίχτε. Α, νομίζω ότι προτίθεται να το αγοράσει. Όχι, ρε φίλε, όχι. Το είπα έτσι χαριτολογώντα. Σιγά μην είναι παρόδον, εξαπαλώνω λίγο. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτά. Τα λέω. Καλά, λε. Σιγά μην άφηνε τη Χαλκιδικούλα εδώ πέρα. Ναι, ρε, α, και φέτος καταγγέλουμε τον πρώτο του πάγκο ότι πήγε κρουαζιέρα στο νότο. Πάρε και στο Μαϊάμι να πούμε να πάτε, παιδιά. Τι είναι, δύο εβδομάδες ξεκούραση. 40.000 λέει το είχε πάρει. Τώρα πώ το είχε πάρει. Ο Αλκαπόνε. Του έδωσε και 40.000 το δώσανε για να το πάρει. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, Γάτη. Καλώς το να. Καλά. Τι κάνουμε. Είμαστε πολύ καλά, εσύ. Προσεχώς καλύτερα. Προσεχώς, γιατί θα σχολάσεις τώρα, όπου να είναι. Κάτσε, όχι, θα σχολάσω. Δύο ώρες έχω που ξεκίνησε. Θα σχολάσω κατά τη μία. Θα σχολάσω. Οι Γερμανοί αύριο έχουν αργία εδώ, μάγκες. Οπότε σήμερα είναι σαν Παρασκευή. Γερμανία. Πού είσαι, Γερμανία. Τι Γερμανία, λέω. Τι αργία. Είναι η πτώση του τείχους, η Ένωση της Γερμανίας. Α, μάλιστα. Και κάπου διάβασα ότι η γερμανική πρεσβεία κληρώνει εδώ στην Ελλάδα κομματάκι από το τείχος. Κάνει διαγωνισμό. Στουτγκάρδη, Ναι. Τώρα εσύ Στουτγκάρδη. Πού μπορεί να δουλεύεις, στην Πόρσε, στην Μπόση ή στη Mercedes. Το πέτυχα. Τώρα το λέω γιατί έχω και σόι, γι' αυτό σου λέω. Να τα βγούμε. Ο ξάδερφός μου μεγάλος δουλεύει στην Μπόση και μένουν στο Knittingen, έξω από τη Στουτγκάρδη. Knittingen, ναι. Μα μάλιστα, το κουκουέ είναι η περιοχή. Knittingen. Εδώ είχε, ξέρεις, έχει δυνατό σύνδεσμο του ΠΑΟΚ. Δεν είναι ΠΑΟΚ, βέβαια. Ναι, το ξέρουμε, γι' αυτό σε καλό παιδί φαίνεσαι, εσύ ακούγεσαι μια χαρά. Εγώ από τις μεγάλες είμαι Παναθηναϊκός. Όπα, νάτος. Που τώρα πλέον έγιναν τις μικρές, βέβαια. Ναι, αληθεύει η Στουτγκάρδη έχει πιο πολλούς Έλληνες σε όλη τη Γερμανία. Ναι, αληθεύει. Έτσι ξέρω τώρα. Ναι, και εγώ αυτό ξέρω. Ότι περισσότεροι Έλληνες στην Γερμανία. Πιο πολύ και από το Μόναχο είναι, ας πούμε, κατάλαβες έτσι. Ναι, όχι, σίγουρα είναι από το Μόναχο πιο πολύ. Και το νούμερο που έχω ακούσει τώρα, δεν ξέρω αν ισχύει, είναι ότι γύρω στους 50.000 Έλληνες έχει περιοχή της Στουτγκάρδης. Ναι. Επίσης στη Γερμανία πρέπει να έχει και περισσότερες αργίες από ό,τι έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Χωρίς να τις έχω μετρήσει, εμπειρικά νομίζω ότι είναι περισσότερες. Τεμπέλχανάδες. Να τα λέμε και αυτά. Τεμπέλχανάδες. Το Μάιο, ρε φίλε, το Μάιο έχει 4 αργίες, μία κάθε εβδομάδα. Αυτό με το Oktoberfest που γίνεται πιο ψηλά έχει και αργία ή γίνεται έτσι σαν... Όχι, δεν έχει. Δεν έχει επίσημη αργία. Αν εξαιρέσει την Αυριανή, ρε παιδί μου, που είναι αυτό που είναι η Ένωση της Γερμανίας, δεν έχει επίσημη αργία. Το μεγαλύτερο γίνεται στο Μόναχο, συγγνώμη, και το δεύτερο μεγαλύτερο είναι τη Στουτγκάρδη, το οποίο είναι επίσης πολύ δυνατό, άνοιξε τώρα την Παρασκευή προχθές. Οχο. Και την πρώτη μέρα έχει 25.000 επισκέπτες. Αυτά είναι. Πρέπει να μας κλείσει εκεί live. Εκεί είναι, εκεί χωράς. Έτσι, εκεί άνετος. Και τέτοια. Αφού είναι ακορντεόν όμως και δερμάτινο. Από Παναγιά και Χριστέ. Να είσαι καλά. Σε φιλούμε. Τσα, καλημέρα, καλή δουλίτσα. Γεια σου, αγόρι. Κάθονται οι Γερμανοί στις αργίες, δουλεύουν οι Έλληνες. Οι Ελλήνιδοι. Και ακούνε το λόγο επειδή. Έχουν και άτυπα πέρα από όλα αυτά. Έχουν κατατόπισε, ας πούμε, διάφορες εορτές σε διάφορες πόλεις. Ναι. Festivals. Κάτι απόκριες, κάτι τέτοια που παραλύουν οι πόλεις. Αυτά είναι. Και δεν δουλεύει κανένας. Αυτά είναι. Σου λέει τώρα το Μάιο, κάθε εβδομάδα μία ημέρα αργία. Άντε κάτω αυτό στην Ελλάδα. Δεν το κάνουν όλοι τους. Εδώ δουλεύουμε 26 Οκτωβρίου. Έτσι, Δημήτρη, του Μίου, του Σάντα Μίτσος. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς το να.
Τι κάνετε? Είμαστε πολύ καλά, εσύ? Γιορτάζεται η πτώση του τείχους, δηλαδή. Ναι. Ενός τείχους το οποίο έπεσε σχετικά από παραπληροφόρηση, έτσι, και λίγο τείχη. Εντάξει, ήταν... Όχι, διαβάζει λίγο την ιστοριούλα, ας πούμε. Ναι, δώσε επιγραμματικά. Ήταν τα σημεία των καιρών όμως. Αχα. Ότι θα έπεφτε, ναι, θα έπεφτε. Ήτανε... Υπήρχαν σκέψεις για να μπορούν να βγαίνουν Ανατολικογερμανοί, να πηγαίνουν στη Δυτική Γερμανία και να πιστεύουν πιο εύκολα και πιο άνετα. Ναι. Γιατί δεν απαγορεύουν, ας πούμε. Αυτό όμως εξαπλώθηκε γρήγορα, ότι δηλαδή από μια φήμη τα ΜΟΜΟΕ το... Οδόσα σαν τελετρώνο γεγονός. Ναι. Και συνέντευξη τύπου που έγινε, ο υπουργός δεν είχε ενημέρωση, δέχτηκε πιέσει από τον τύπο τότε. Και μέσα στην αναμπουμπούλα του και στο χάος που επικράτησε, είπε ναι, ναι, και ξαφνικά όλοι αρχίσαν να βγαίνουν. Αρχίσαν να βγαίνουν και δεν μπορούσαν να κάνει και τίποτα εκεί. Και δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα μετά. Πήγανε, πήραν τις βαριοπούλες, γυρίσανε και κρεμίζαν τον τοίχο. Ναι. Και αυτό ξεκίνησε από μια πύλη της οποίας μου διαθέτει το όνομα και φτάθηκε σε όλες τις υπόλοιπες πύλες. Τους αλλούζαν να φύγουν από τις πύλες και δεν τους σταμάτησε ποτέ κανένας. Το 1989. Το 1989, ναι. Αλλά είναι σαν αύριο, είμαστε σίγουροι, ας πούμε, Οκτώβριος ήταν. Όταν... αυτό δεν το ξέρω σίγουρα. Έχω την εντύπωση ότι ήταν Οκτώβριος. Ναι, γιατί νόμιζα ότι ήταν Νοέμβριος εγώ, αλλά τέλος πάντων. Μήπως το έχουν μεταθέσει. Για να τους βολέψει για Οκτώβριο, ας πούμε, να το βάλω. Σου λέει εντάξει, μια χαρά είναι. Δεν ξέρω αν είναι αργία η συγκεκριμένη μέρα, αλλά μία μέρα που μου έκανε εντύπωση που γιορτάζεται στη Γερμανία, γιορτάζεται πίνοντας πύρες, τρώγοντας λουκάνικα, είναι η γιορτή του πατέρα, ρε φίλε. Σοβαρά! Ναι, εδώ η γιορτή του πατέρα, ξέρεις, γιορτάζει ο πατέρας και κάτι δεν είχα πάρει τίποτα. Θα έπρεπε να τη γιορτάζουμε κι εμείς. Αν γιορτάζει όμως μπαμπή η μητέρα, θα σου πει η γυναίκα, καλά ρε γαϊδούρη, δεν είπες στα παιδιά σήμερα ότι είναι η γιορτή της μητέρας? Ναι, ισχύει αυτό. Ρε γάιδα ρε. Το θέμα είναι το εξής, ότι τώρα αν κάτσουμε και κάνουμε ανάλυση αργιών σε όλο τον δυτικό πολιτισμένο κόσμο, θα πέσουμε από τα σύννεφα όταν θα δούμε σε ποια κατάταξη βρίσκεται η χώρα μας, πόσες λίγες αργίες έχουμε πραγματικά και πόσες περισσότερες έχουν τα υπόλοιπα κράτη. Για να δεις και πόσες ώρες δουλεύεις πραγματικά. Άστο αυτό. Εντάξει, εννοείται. Απλά επειδή η ιδιοσυγκρασία μας λαός είναι να γλεντάμε, να βγαίνουμε έξω τις καθημερινές, να πίνουμε κανένα μπύρα. Και να γκρινιάζουμε. Επειδή βγήκες έξω, δεν πήγες στη δουλειά την άλλη μέρα. Ναι. Και να γκρινιάζουμε, βεβαίως. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Στο καλό. Φιλιά. Τσάω. Τώρα που είπε για δουλειά ο φίλος εδώ πέρα, έχω μια κατάσταση καινούργια της Lidl. Στο λόγιο, ρε φίλε, μπροστά. Ναι. Μέχρι το 2018 η σύμβαση. Άκου τι λέει εδώ τώρα. Μεικτά. Από 0 έτη ως 5 έτη για 8 εργασία είναι 1119 ευρώ. Που αυτό σημαίνει τι στα καθαρά? Πόσο μπορείς να υπολογίσεις? Έλα ντε. 6 ώρες 836 και 4 ώρες 559. Από 0 ως 5 έτη. Να μας πει κανένας από το τέτοιο. Και άμα έχεις προϋπηρεσία, ξέρω εγώ, 20-24 χρόνια είναι 1500 ευρώ μεικτά. Το 8 ώρο. Μάλιστα. Το γνωρίζω. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Εδώ με τη σταθμάρα μας FM, κενό ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. FM κενό ονοματεπώνυμο ΠΑΟΚ, αποστολή στο 54526. Όποιος επιθυμεί στέλνει και κερδίζει αυτόματα μια διπλή πρόσκληση για το θέατρο Βεργίνα του Ρίτζεσι Καζίνο αυτή την Πέμπτη, όπου ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Πάτε Πορσόφ. Όχι στο καζίνο Ρίτζεσι, στη Λευκορωσία, αλλά μπορεί να το παρακολουθήσει εκεί πέρα. Συνοδεία απεριόριστης μπύρας με κληρώσεις πλούσιων δώρων. Δεν ξέρουμε, θα είναι ο Ιώ Σαφίδη να πάει να τα πάρει και αυτά. Ίσως θα φάει πόρτα πλέον, ξέρω εγώ. Απαγορεύονται τα τέκνα. Δεν πρέπει να υπάρχει ένα συμβίβαστο. Το ασυμβίβαστο. Είναι πως λένε, Φερρυπίν, ότι αν εργάζεσαι στα μέσα ενημέρωσης, ξέρω εγώ, δεν μπορείς να πάρεις μέρος σε διάφορες έρευνες που διεξάγονται. Σωστά, ναι. Πώς έλεγε κάποιος, για το αμάξι που κληρώνουμε, δεν μπορεί να πάρεις εσύ που είσαι, ας πούμε, έχεις κάποιο βαθμό πρώτης συγγένειας. Έτσι, ας πούμε, δεν πρέπει να απαγορεύεται η είσοδο στα τέκνα των προέδρων της Θεσσαλονίκης. Βέβαια. Αν μπορεί να μας πάρει. Και Σαββίδη, πώς θα ρίξει. Και τις μοναδικές πιθανότητες να κερδίσουμε. Μπάμπη, πώς σου φαίνεται αυτό? Λέει, στη σύμβαση, στην επιχειρησιακή σύμβαση, προβλέπεται πριν ύψους. Αυτό για τα λίτου σου λέω τώρα. Ύψους 30 ευρώ για κάθε εντοπισμό κλοπής που σημειώνεται στα καταστήματα και στις αποθήκες εταιρείας. Δηλαδή, αμείβεται ο καταδότης. Δεν ξέρω τι να σου πω. Έτσι λέει εδώ. Ύψους. Μάλιστα. Καλημέρα στη Γραμμούλα.
Καλημέρα, δεύτερη φορά που να πω τίποτα. Α, πες, ε. Πες. Στεφανέ. Τι θες. Άκου. Έλα, έλα, παντόφλατρος, λέγε. Όχι, ρε, ποιος τρώει παντόφλατρος. Άξε, ρε, τώρα, σε ρε. Ποιος είμαι εγώ, ψηρόγκας το μήνα. Δεν παίρνω χαμπάρι, ρε. Δεν μου λες. Έλα. Αυτός που βγήκε από τη Στουτκάρτη, πόσο είπε μυρουγκάματα παίρνουν στη Γερμανία. Δεν είπε. Δεν είπε. Αλλά εντάξει, παίρνουν καλού τους μυρουγκάματα. Εσύ έλεγε, ο διπλανός ο Κιουμπάπης έλεγε. Εγώ έλεγα για τα Lidl εδώ, βγαίνα από το τέτοιο. Τα Lidl. Τώρα. Α, έλεγε. Ένα δημοσίευμα που είναι στις εφημερίδες εδώ πέρα. Η Lidl έχει βγάλει το μισθολόγιο. Σε αναλυτική κατάσταση. Δεν το λέω από το κεφάλι μου. Κατάλαβες. Για ελληνικές τιμές στην Ελλάδα. Ναι, δηλαδή. Βρε, ναι, βρε. Μιχτά τα λέω, δεν σε λέω καθαρά. Δηλαδή το ρομί του βγαίνει 6,5 με 7 ευρώ μέσο όρο. 7 ευρώ την ώρα. Μιχτά όμως, μιχτά. Όχι καθαρά στο χέρι. Όταν λες μιχτά, δηλαδή. Τι... Με την ασφάλεια, ρε, να πούμε, μιχτά. Δηλαδή παίρνει 1100-1200 ευρώ, α πούμε, μιχτά με την ασφάλεια και στο. Πόσο είναι, 5,5-5,70 το μήνα στο χέρι, α πούμε. Αυτά είναι τα άλλα. Πάνε στην ασφάλεια. Περίμη, η ασφάλεια όταν λέμε. Με το ένσημο μέσα. Με το ένσημο. Σόργος αυτιάς γίναμε. Ναι. Ένσημο. Ναι. Το ένσημο είναι. Αυτά δεν τα κρατάει. Σου λέει έπιασε 1000 ευρώ. Με 5% θα πληρώνει. Πόσο είναι, α πούμε. Δεν είναι έτσι εδώ και στην Ελλάδα. Και 5 πληρώνει. Ναι. Ή τη 10 ου, ή τη 5 ή τη 10 σου με τις 100. Ναι. Πληρώνει το φοιτικό. Μπράβο. Λοιπόν. Έξω. Όχι αυτό... εδώ. Α, έξω. Α, έξω. Γι' αυτό. Εδώ αλλιώς είναι. Ύστερα. Ναι. Εμείς, κοίταξε, εμείς εδώ πέρα έχουμε καλούς μισθούς. Βέβαια και άλλο καμία σχέση σου λέω εδώ. Ναι, δες τι γίνεται αλλά. Μετά έρχεται τέλη της χρονιάς, δηλώνεις πόσα λεφτά πήρεις. Ναι. Τα κρατάνε όλα. Ναι. Έχεις μέσα ναι. Τον καθηγητή, τα λέει. Ναι, δες τώρα, οι άλλοι τώρα με κάνει το ξύπνιο εμένα τώρα. Τράβα πες λοιπόν, και καλά κάτυψε τα γιουβαρλάκια τώρα μιλάει ο άντρας. Ναι, έφαγα την Κυριακή ρε, δυο πιάτα έφαγα μαν. Πριν σκεφτεί το μάκι μου, δυο κιλά έφαγα μότο. Γιουβαρλάκια είπε καλέ. Α, ωραία. Άντρα κάνει λίγο κρύα να φάμε. Κάνει, είναι σπεσιαλίστης για γιουβαρλάκι. Γι' αυτό, για βουβαρδάκι, για τέτοιο, για φάι θα πάμε. Λοιπόν, θα πάμε για διάλειμμα όμως τώρα. Να πάτε ρε, για διάλειμμα, περίμενε. Δημιουργικό. Άι, πες τι θες, άντε πες. Δεν μου λες. Yeah. Στην Ευρώπη εδώ πέρα, yeah. Μόνο η Ελβετία έχει καλούς μισθούς. Α, ναι, τι να σε πω. Όταν έχεις, δηλαδή και χρόνια, ναι. Τουλάχιστον παίρνεις την ώρα... Από 25 μέχρι 30 φράγκα την ώρα. Αυτό είναι. Ύστερα, αλλά οι ασφάλειες, τα πάντα, εμείς είμαστε συνταξιούχοι, πληρώνουμε 9 κατουστάρικα με τη γυναίκα μαζί ασφάλεια. Όλα είναι ιδιωτικά εκεί πέρα, δεν έχει... Όλα είναι ιδιωτικά, κατάλαβες. Το ψωμί έχει εδώ πέρα 4,5. Φούρνα ριακούς, εκεί πάνω φούρνο θα κάνουμε. Αυτό είναι. Όταν θέλει ιδιώτευση, θα κάτσει να τα πληρώνει. Ναι, η Ελβετία δεν τρώνε ψωμί, αυτό είναι το κόλπο. Του το τρώτε εσεί. Του κρέα πιο φτηνό είναι από το ψωμί. Α, μπράβο. Κρέα. Εδώ παρακάτω, άμα βρει το βουβαλί σου, το κρέα σου, δεν τρώω βουβαλί σου. Βουβάλι στα σέρα. Τι 80 ευρώ το κιλό. Ναι, ρε. Φράγκα. Α, 80 φράγκα. Δεν έχουμε πολύ διαφορά. Ναι, δεν 10 έχει. Ευρώ, 10 φράγκα διαφορά έχουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε διάλειμμα ώρα. Να δώσουμε ώρα εδώ στο λαό. Πάτε να κάνετε διάλειμμα. Αλλά εδώ πέρα ξέρεις τι γίνεται. Τι δεν γίνεται. Μπορεί να βρεις. Άμα βρεις δουλειά, δεν σου δίνει άδεια η Ελβετία γιατί σου λέει τόσους θα πάρω μέσα. Κατάλαβες τι γίνεται. Αυτό είναι το διάλειμμα. Έτσι. Αν είσαι γιατρός, αν είσαι με διπλώματα και τέτοια, σε παίρνουν. Κατευθείαν τους δίνουν 5-6.000 το μήνα. Ναι. Αυτό είναι γεγονός που λέω, Βεβαίως. Αν και κανένας να μην διαψεύσει. Έγινε, σε χαιρετούμε. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα στην κυρία Μαρίκα πίσω. Να πάτε να κάνετε διάλειμμα. Έτσι, να πάτε να κάνετε διάλειμμα. Και αυτό θέλω να κάνουμε διάλειμμα. Πήγε 7.30 ώρα. Εσείς στέλνετε FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526, ονοματεπώνυμο ΠΑΟΚ.
και να διεκδικήσετε. Και όχι να διεκδικήσετε, θα κερδίσετε δύο διπλές προσκλήσεις με είσοδο στο καζίνο, απεριόριστη μπύρα και κληρώσεις για πλούσια δώρα στο ημίχρονο αυτή την Πέμπτη στο θέατρο Βεργίνα του Regency Casino Θεσσαλονίκης για την παρακολούθηση της αναμέτρησης. Μπάτε Μπορισόφ, πάω. Τελευταία διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι στο λόγο επειδή. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4. Τελευταίο περίπου μισά ωράκι της εκπομπής μας. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή μας στη δεύτερη μας ώρα. Συντροφιά μας πάντα οι σημαίες ψωμιάδι. Σημαίες ομάδων και κρατών, λάβαρα πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags. Στη Βασιλείος Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 2-31-0-532-000. Και κάθομαι και σκέφτομαι, Στέφανε, τι? Το τι προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος που ασχολείται με τον χώρο της showbiz, ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα τραγουδιστικά, με όλα αυτά. Ξέρεις, το συνήθες έτσι, ας πούμε, που συναντάμε πολλές φορές είναι κάποιοι να έχουν εμπλοκή με τον χώρο των ουσιών. Κατά καιρούς έχουμε δει πολλούς αστέρες αυτό να μπλέκουν με τα ναρκωτικά, με τα έτσι, με τα αλλιώς, να καταλήγουν σε κλινικές, να αντιμετωπίζουν, διάφορα θέματα. Ένας όμως ράπερ κατέληξε στο νοσοκομείο. Διότι? Ούτε από αλκοόλ, ούτε από ναρκωτικά, ούτε, ναι, μπορείς να φανταστείς έναν λόγο για τον οποίο ένας 22χρονος ράπερ, ο Lil Ζαν, Αμερικάνος, πήγε στο νοσοκομείο. Για, από ουσία? Από κάτι, ρε παιδί μου, θα μπορούσε, ναι, να πήγε στο τέτοιο. Τι είναι, Coca-Cola. πήγε από τη Ρογαριδάκια. Τι τους νταμπάνεις είναι αυτός? Κατέληξε, λέει, στο νοσοκομείο επειδή έφαγε υπερβολικά πολλά καυτερά γαριδάκια. Καυτερά έφαγε. Πω, από τον πήγε η μωραίδα σερπαντίνα τον. Ούτε sex, drugs and rock and roll. Πλέον αυτά έχουν απαλληφθεί. Σοβαρά. Και ο ίδιος νοσηλεύτηκε και δημοσίευσε κιόλας και στο Instagram την περιπέτειά του λέγοντας: ήμουν στο νοσοκομείο. Δεν οφείλεται, λέει, σε κάποιο ναρκωτικό, αλλά υποθέτω ότι έφαγα πάρα πολλά καυτερά γαριδάκια γνωστής μάρκας, να μην την αναφέρουμε. Είχε πολύ τσίλι. Ανέφερε, λέει, σε βίντεο. Υποθέτω, λέει, πως κάτι έσχισε στο στομάχι μου, λέει, και έβγαλα αίμα μέσα από αυτό. Τελείωσε, τώρα θα το φάξω αυτό καινούργιο τέτοιο στα ναρκωτικά. Φιλαράκα με βάλεις 10 ευρώ καυτερό. Τα λένε ότι προσοχή στα παιδιά σας, τα συγκεκριμένα τα τυρογαριδάκια βλάπτουνε. Μάλιστα, λέει, ένας γαστρεντερολόγος τόνισε πως η υπερβολική κατανάλωση καυτερών τροφίμων μπορεί να προκαλέσει γαστρίτιδα. Αυτό δηλαδή που συνέβη στην περίπτωση του νεαρού ράπερ, πόσα μπορεί να έφαγε, του είναι το θέμα. Κάηκαν τα σώψυχα του. Παναγιά και Χριστέ. Θα πρέπει να φάγε πάρα πολλά σακουλάκια. Θα μου πεις, είδες. Άλλοι, ας ή αν είχες λεφτά, θα έλεγες θα κάνω αυτό, κάνω το άλλο. Είχε αποθυμένο. Όταν ήμασταν μικροί, δεν λέγαμε θα μεγαλώσω και θα πιάσω λεφτά και θα πάρω όσα γαριδάκια και όσα. Τι ρωσούσα θα τρώω, φύκο και τα να. Όσα περισσότερα μπορώ. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Ο αγόρι μου, Νάτος. Νάτος, ο παιχταράς. Τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ. Είμαι συγκινημένος. Τώρα ξύπνησα. Τώρα που λίγο. Για σένα είναι η ζωή, για μας είναι. Τι πράγμα είσαι, ρε. Σελέμπρι, τι έχεις γίνει, ρε. Ο καφετζή που είναι ο φίλος μου. Ναι. Ο καφετζή αυτός είναι μέσα που ακούω τη φωνή του. Ο καφετζή, εγώ αυτός. Ο καφετζή. με την αλυσίδα καφενείων. Έτσι, εγώ είμαι αυτός. Τι κάνετε? Γνωστή, τι γνωστή. Τελείωσε τώρα. Καλά είμαστε, εσύ πήγες τελικά, Γιώργος, τα κατάφερες. Είμαι Γρηγορίου. Α, υπήρξε απόπλου του καραβιού. Ναι. Σήμερα είναι καλό καιρό, δεν θα έχει νοτιάδες. Δεν θα έχει νοτιάδες, μια χαρά θα είναι τα πράγματα, πήγαμε εκεί πέρα. Με το παλιό εισιτήριο ανέβηκες ή με καινούριο έκοψες κι άλλο? Δεν έκοψα τίποτα. Πού να κόψεις? Κουτρά. Είσαι διευθυντής του marketing? Όχι. Τζάμπα το εισιτήριο. Όχι, κούτρα, τζάμπα. Εντάξει, το λέμε. Okay. Ναι, μάλιστα. Με δικά σου λόγια. Ωραία. Σήμερα έχει καλό φαγητό. Τι έχει σήμερα? Ξέρω τώρα, να δω. Α, μάλιστα. Αλλά είναι καλό φαγητό. Δεν ξέρω τώρα, θα δω. Για δε τώρα. Μάλιστα. Έχει. Τρίτη είναι σήμερα. Ναι, την Τρίτη έχει. Κοτόπουλο? Όχι, αποκλείεται. Δεν τρώω κρέα. Ναι. Δεν τρώω κοτόπουλο εδώ. Δεν τρώω κοτόπουλο, ναι. Τι έχει δηλαδή? Φασολάκια, ξέρω εγώ τι μπορεί να έχει. Ναι. Μα, δεν ξέρω. Μάλιστα, εντάξει. Μα, σε ευχαριστούμε που μας ενημέρωσε. Γιατί είσαι λαχανιασμένος? Γιατί το ανεβαίνω τις σκάλες. Σκάλες, πού βρήκες σκάλες και τις ανεβαίνεις? Έχουμε σκάλες εδώ.
Σε βάζει. Δεν δε θα πηγαίνει σε τέτοιε μονέ. Δεν θα κάνει. Σε επίπεδε. Δεν σηκώνει που μπορεί να κάνει crossfit. Αυτά αυτά που κάνει. Τι κάνει τα παιδιά εκεί. Καλά είμαστε. Εμεί κάνουμε crossfit. Τελειώνουμε. Εμεί θα κατεβούμε σκάλε. Εμεί θα κατεβούμε. Ναι. Δεν θα έχουμε το κουμπούδι. Ναι. Εσύ τι έχει κάνει στο σπίτι σου. Μπαμπή. Όλοι δεν θα έχουν σκάλες. Πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, κυρίες και κύριοι. Ναι. Εδώ στο λόγο, επειδή έχετε σκάλες στο σπίτι. Όλοι εδώ αύριο με τα σκαλοπάτια μετρημένα τα σπίτια σας. Και το πλατήσκαλο μετράει. Ταινία είδες, ρε. Όχι τώρα. Τι όχι τώρα. Χωρίς ταινία δεν θα παρεμβαίνει στην εκπομπή. Μόνο γιατί θα σε θέλουμε για. Για εξιστόρηση και για κριτική. Είσαι ο Κουτσογιαννόπουλος στο Λίβερο. Κάτι, μια ταινία. Ό,τι θέλεις, ό,τι και να δεις, ναι. Είναι σαν να τις βλέπουμε εμείς μέσα από τα μάτια σου. Άμα και από το δικό σου. Θα τις παρακολουθήσω. Θα τις δεις, μάλιστα. Ναι. Έγινε πάφη μου, σε χαιρετούμε. Τσάω. Καλή σου όρεξη. Τσάω. Ναι. Δεν πήγα, λέει, κούτρα, πήγα τζάμπα. Πόσα πατατάκια καυτερά μπορεί να πάει ο Δεν πάμε αυτό να προσέχει. Πόσα μπορεί να πάει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Καλώς το να, καλώς το να. Λοιπόν, τι μου θυμίσατε τώρα με τα καφερά, έτσι. Ναι, οχ. Λοιπόν, ένας συγχωρεμένος και παππούς εδώ στο φιλού μου. Ο καφτερό ήταν φαγητό για αυτό, ένα κανονικό δηλαδή. Ναι. Έπαινε, παιδιά, τις τσούκνες. Ναι. Έτσι, μια ολόκληρη τηγανιά της έκανε. Ένα ολόκληρο τηγάνι. Τα καφτερά τα έτρωγε με τη μία. Ναι, παιδιά, και τα έτρωγε με ψωμί. Ωρε φίλε. Για μεσημεριανό. Απ' τα αυτιά του άνθρωπος έβγαζε καπνούς πραγματικά άμα το βλέπατε. Νόμιζα ότι θα σκάσει, ήταν λες είναι η σόμπα γίνει πειρακτωμένη. Και όμως για τα λάτρευε τόσο πολύ έτρωγε. Άντε. Ναι. Και μέχρι, δηλαδή μου εγώ πιτσιρίκι το θυμάμαι, μέχρι την Αποστόλη πάλι πάρε μου τσιγάρα μου λέγε. Ναι. Πήγε να τον πάρω τσιγάρα 104 χρονόμενη. Κάπνιζε κανονικά τότε έτσι. Άντε. Κάπνιζε. Ωραία. Και κάπνιζε και έπειλε και. Δεν ξέρω αν έπαιζε ρόλο το καυτερό που έτρωγε. 104. Όχι, ρε, κάπνιζε, έπινε, εννοείται θα ζήσει μέχρι τα 104. 104, φίλε, 104. Ναι, μήπως ήταν, ξέρω εγώ, καμιά 50 και μοιάζει με 104. Όχι, όχι, 104, παιδιά, εντάξει. 104 και περπατούσε κανονικά και τα λοιπά, μια χαρά. Το μυστικό της μακροζωίας δηλαδή. Το καυτερό μέσα τα έφτιαχνε όλα μπλε, μαρέ, δεν έμεινε ούτε μικρόβιο ούτε τίποτα. Δεν άφηνε ούτε μικρόβιο, παιδιά, ούτε τίποτα. Νίτρο, παππού. Λες να ήταν αυτό. Μία στα τόση ήταν το μεσημεριανό του, δεν ήταν δηλαδή. Η μπούσα ήταν το μεσημεριανό του. Ωραία, φίλε. Δεν μπορώ να φάω καθόλου καυτερό. Ναι, εντάξει, είμαι φλόρο. Το δηλώνω, το λέω. Εντάξει. Εντάξει, εγώ μέχρι λίγο-λίγο, αλλά και κανένα τσι μπορώ να πει καυτερό. Ένα σημείο, τρώω καυτερό, ρε παιδιά. Έχει ένα σημείο. Έτσι, βέβαια, μια φορά την πάτησα, δοκίμασε ένα φίλο που λέει δεν καίει, μια χαρά είναι. Α, καλά, εντάξει. Ένα κι εγώ, φίλε, ένα μεγάλο κομμάτι. Άμα μπλέξει. Ναι, αυτό είναι η πιο ύπουλη κουβέντα που μπορεί να ακούσει, α πούμε. Εντάξει, καίει. Όχι, μωρέ, ίσα-ίσα. Ναι, ίσα-ίσα. Ήταν με το βάι στο στόμα μου και παιδιά, εντάξει, μετά από τότε. Ηλεκτροκόλληση κατευθείαν. Λίγο να το δοκιμάσω. Οι λάτριδοι των καυτερών είναι διεστραμένοι. Είναι διεστραμένοι, δηλαδή, όντως. Μα βλέπω κάτι βιντεάκια στο ίντερνετ, στο YouTube. Με κάτι επίπεδα. Πρώτη πιπεριά, ξέρω εγώ, όλοι τρώνε. Μέχρι το 15 επίπεδο, κάτι μεξικάνικα καυτερά. Έχει. Τσούσκε να πούμε. Ο φίλο μα ο ράπερ πήγε στο νοσοκομείο. Πήγε στο νοσοκομείο. Άμα έχεις ευαίσθητο έντερο. Για βάλω τους δαμπάνεις από γαριδάκια. Γι' αυτό λοιπόν οι νέοι γονείς να προσέχουν τα παιδιά τους να μην τρώνε γαριδάκια. Ναρκωτικά αυτά δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Πάντως και τα δυο μου τα παιδιά, έτσι, που δεν είναι μεγάλα ας πούμε, τους αρέσουν τα καυτερά. Δηλαδή τρώνε λίγο, τους αρέσει λίγο το καυτερά. Μάλιστα. Μάλιστα. Τα γαριδάκια, εντάξει. Τα γαριδάκια, πά, όχι, δεν έχει. Τι παιδιά είναι αλλά, αυτά, δηλαδή, δεν τους αρέσει. Μια καθερή παιδιά, ο μεγάλος μου γιος, αυτή να βάζει το κοιμάτι, θα πάλι. Θα μας τρελάνεις, τι γαλούχης είναι αυτή. Αρέσουν στα παιδιά σου τα καυτεράκια, δεν τους αρέσουν τα γαριδάκια. Ναι. Πω, τι... στο μεγάλο μου το γιο, επειδή είναι γεννήσει διατροφής εκείνος, δεν του αρέσουν αυτά. Α, μάλιστα. Μην κάνα τσιμπουράκι το καυτεράκι. Εκεί μας κατατίσανε. Μήπως δεν είναι παιδί μου, λέω. Κατάλαβε, του λέει, πάμε να φάμε καμιά πίτσα και μου σου λέει, δεν θέλω τώρα, θα πάω το Σάββατο. Λες, ρε. Τι να. Τι είναι στα διατροφολογικά και τέτοια. Πόσο χρονών είναι. Είναι 14 χρονών. 14 χρονών και δεν του αρέσει η πίτσα, θα μας τρελάνεις.
και τα γαριδάκια. Το αρέσει, αλλά δεν θα φάει, δεν θα φάει δηλαδή άμα του πεις δύο φορές την εβδομάδα πάει. Δύο φορές την ημέρα. Το παιδί είναι. Δύο φορές την ημέρα τρώμε σάντουιτς. Με καυτερό. Τι ομάδα είναι, μήπως δεν είναι και ΠΑΟΚ. Όχι, πάμε. Να το ψάξει. Μαζί λέμε τα ματάκια, πάμε και την δούμε. Εντάξει, ναι, εντάξει. Άμα μα έπαιρνε, το έλεγα δεν τρώω πίτσα, άντε γεια, με ανώμαλου δεν μιλάω. Ο μικρό πάντω είναι σίγουρα παιδί μου, γιατί άμα το πει πίτσε, σάντου ή τέτοια, δεν υπάρχει να σου πει όχι. Αυτό είναι υγεία, να τρώμε ανθυγιεινά. Να συνοδεύει τον παπά στην καντίνα, το γιο έτσι. Έγινε. Σε φιλούμε, τσαο, τσαο. Πο, Παναγία και Χριστέ. Πόσο έχουν κάνει έτσι τα παιδιά μα, έχουν αλώσει τον πολιτισμό μα, δεν τρώνε πίτσε. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Καλά είμαστε. Πώς πάει. Άκουσα να εδώ δεν βαριέσαι. Σε τι Ελλάδα θα φέρουμε τα παιδιά μου. Να αυτό λέει τώρα 14 χρονών και κάνει υγιεινή ζωή. Τρώει μια φορά την Κυριακή ας πούμε. Ο ένας. Ναι, ναι. Είναι και vegan μήπως. Όχι εντάξει αφού λέει ότι τρώει πίτσα. Άντε καλά. Ανησύχησα ούτε γαριδάκια ούτε τέτοια. Εμείς φτάσαμε. 14 ετών. Φτάσαμε πόσο χρονό μαντραχάλι και τρώμε ακόμα γαριδάκια αφέρτα. Δεν χάνονται. Γαριδάκια μπορεί να μην τρώμε πίτσα, το έχουμε ξεσκίσει. Ναι, εντάξει, εννοείται. Αυτό σημαίνει ρε παιδί μου. Ναι, ρε φίλε, δεν γίνεται. Υγιής ψυχοσύνθεση. Εγώ το υγιές το βλέπω διαφορετικά. Οχ, όπα. Σας ξεκίνησα να διαβάζω ένα βιβλίο. Ναι, ναι. Έχει σχέση με την Ατλαντίδα. Με την Ατλαντίδα, μάλιστα. Αλλά είναι πάει... περιπέτεια είναι, η πίτσα με την Ατλαντίδα θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ας πούμε, μια λογική συνέχεια πραγμάτων. Πίτσα με Ατλαντίδα. Πίτσα άλλο, βλέπει πίτσα μπάλα, πίτσα Ατλαντίδα. Πίτσα Ατλαντίδα, πίτσα χαμένες. Πίτσα, ναι, ναι. Πίτσα μπήρα καναπέ. Μάλιστα. Υγιή στο νου. Να, ναι. Μάλιστα, εντάξει, οκ. Okay. Ναι, δεν είχε τίποτα τηλεόραση. Δεν έχει αθλητικά, δεν έχει τίποτα. Χθες Δευτέρα τι είχε. Α, είχαμε και πρωτάθλημα. Το ξεχάσαμε αυτό. Το μόντελ είχε. Το πιάσαμε 0-0, το είχα δώσει τη Λαμία. Το πιάσε. Με ποιον επιζηλάθη. Με την Ξάνθη. Ούτε στη φυλακή μου το πει. Ναι, ποιο θα το δει. Εντάξει, έλα. Βίκυ Καλιά είχε βράδυ, η Ηλιάνα Παπαγεωργιώ. Μόντελ. Πέρα από το ντοκιμαντέρ με τη Σόλ Μουσική. Δεν είδα καν χθες, δεν μπορούσα να παρακολουθήσω το Greece Night στο μόντελ. Πάλι από Θεσσαλονίκη ήταν. Όχι. Τα Ιωτισιόν. Όχι, δεν νομίζω. Δεν, δεν είδα που ήταν, αλλά είχε θέμα να πω. Βγαίνει, κάνει μια πόζα έτσι. Ο άλλος θέλω να σε δω με το φορέμά μου. Μάλιστα. Τον Νίκο Μόδας. Ωραία. Όταν θα κάνεις το καινούριο τραγούδι. Τώρα είμαστε στο στούντιο. Το φτιάχνουμε. Το γράφουμε αυτές. Πρεμιέρα, πότε το ακούσουμε, ρε παιδί μου. Πρεμιέρα τώρα, να γίνουν αυτά. Μίξεις εδώ ιστορίες. Πρεμιέρα 25. Πρεμιέρα live. Πρεμιέρα στις 12 που θα παίξουμε στη Βιομέ. Ένα μικρό live. 25 στο 8ball που θα κάνουμε το δικό μας το μεγάλο. Λογικά μέχρι τις 25 πιστεύω ότι θα το έχουμε ολοκληρώσει. Θα το βάλεις χαλί εδώ να παίζει. Χαλί θα παίζει. Θα το δώσουμε στον κόσμο. Δύο γράφουμε. Γράφουμε και το μετρό εννοείται. Αυτό θα γίνει τώρα. Τελειώσαμε κύριε. Τίποτα. Live θα είμαστε εκεί στα live. Ε? Θα σου πω για κάτι άλλο. Για πες κάτι άλλο. Ξεκίνησα να ακούω έντεχνα. Κόφτον! Στον επόμενο! Άντε για! Άκουλε, ξεκίνησα. Τι του συμβαίνει αυτό τι το πράγμα. Γαριδάκια καυτερά έφαγε. Πήρε τη δόση σου. Παναγιά και Χριστέ. Πάλε με 10 ευρώ. Καταστάσεις. Άρχισα λέει να ακούω έντεχνα. Μάλλον θα το είπε για να με συγχύσει και να με κρίσει. Τουρμπίζεις με τα έντεχνα. Αυτό είναι ο λαό του ΠΑΟΚ. Ναι. Ακούω τι είναι έντεχνα. Όχι ούτε εγώ ακούω, αλλά εντάξει. Δεν τρώει πίτσες, ακούει έντεχνα. Πίτσα με Ατλαντίδα τώρα αυτός, διαβάζει τώρα. Εντάξει, Σακισλόγλου, γίνεσαι Σακισλόγλου. Δεν νομίζω να τρώει πίτσες και ο Σακισλόγλου, γιατί έχει μια ωραία σιλουέτα, ωραία παρουσία. Γραμμούσι στον όγκοστο. Ναι, και εδώ λέει στη Θεσσαλονίκη, οι άλλοι λέει φτιάχνουν μπουγάτσα με πίτσα. Το είδαμε και αυτό. Ναι, αυτό τώρα την κόρμα είναι. Πώς γίνεται τώρα. Μπουγάτσα με πίτσα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Μα η μπουγάτσα είναι διπλό φύλλο σκεπασμένο. Πώς την πίτσα. Η πίτσα ανοιχτή από πάνω. Τα σαλαμοκάσαρα λιώνουν τώρα. Τα πρώτη φορά λέει δύο αγαπημένες λιγουδιές παντρεύτηκαν. Α. Πώς, ναι, τι κακά το φίλο με, που... με το φίλο της πίτσας καμία σχέση ρε παιδιά να... Ρε παιδιά μετά μας κρυμάνε κουδούνια εδώ πέρα ρε παιδιά. Ρε παιδιά προσπαθεί ο κόσμος να κάνει έτσι γαστριμαργικά παντρέματα. Να τα κάνει αλλά να τα κάνει όταν πρέπει. Όχι να πούμε μην πήρε κανένα δύο μπουκάλια ουίσκι και μετά σκέφτεται να κάνω. Μήπως εννοούνε μπουγάτσα με πίτσα ότι βάζουμε ας πούμε ζαμπό κασέρι το φίλο και σαλτσούλα. Το ονομάζει το φίλο. Ούτως ή άλλως για να μας ακούνε εδώ και οι φίλοι Αθηναίοι. Η μπουγάτσα είναι το φίλο. Το φίλο είναι.
δεν είναι το περιεχόμενο της. Έτσι, Αθηναίοι, διακού τη χαμούτζιδη. Για να μην μπερδεύονται. Αλλά να, πού πηγαίνει αυτή η πόλη. Πού πήγε. Καντίνα που έχει ξυλόφουρνο που λέγαμε την προηγούμενη σούβλα. Τώρα μπουγάτσα, πίτσα. Αλλοιώνονται τα πάντα. Το θυμάμαι τον Ταλικέρι και στην Κοζάνη εγώ θα πάω, θυμάμαι τον Ταλικέρι. Που λέει χάμπουργκερ χειρουμπίτο και τα ψυχολογικά. Όταν θα κάνουμε εκεί μια εκδρομή προ τα. Πέρα θα γίνει το γάλα μαύρο, θα τρώμε μπιφτέκια μέχρι να πεθάνει ο Χάιλάντερ μετά. Αυτή η εκπομπή, αν μη τι άλλο, αν παράγει κάτι, είναι. Ποιότητα. Ποιότητα. Quality. Ποιότητα. Strong, strong mentality. Ποιότητα γαστριμαργική. Έτσι. Ναι, εδώ. Και βγαίνουν εδώ οι έρευνες, ας πούμε, και λένε ότι το junk food, ναι. Το junk food, αν έχεις το Θεό σου, αυξάνει τον κίνδυνο της κατάθλιψης. Έσχος. Εναντίον μας, βάλουν το σκουπιδοφαγητό, δηλαδή. Προβοκατέρ. Ελληνιστή. Ναι, καθότι λέει είναι αντίθετο με την. Τι λες, να μα φας ένα ωραίο πιτόγυρο. Κάσο, μια ωραία πίτσα, δεν σου ανεβαίνει η διάθεση στα τάρταρα. Όχι στα τάρταρα, στα ύψη. Σοβαρά. Το junk food, θα βάλω μια πίτα με κοκορέτσια μέσα τώρα. Τρελό, ρε. Θα σου φτιάξει, είναι σαν αφροδισιακό, είναι σαν. Κατάθλιψη. Κατάθλιψη θα πάω να φάω μαρούλια μανανά και σος μουστάρδας μέσα. Οι ερευνητές, λέει, με επικεφαλή στην δόκτωρα Καμίλ Λασάλ του Τμήματος Επιδημιολογίας και Δημόσια Υγεία του University College of Λονδίνου, που έκανα μια σχετική δημοσίευση, αξιολόγησα στοιχεία σε 41 δημοσιευμένες έρευνες πάνω σε σχέση διατροφής και κατάθλιψης. Τα στοιχεία, λέει, αφορούσαν σχεδόν 33.000 άτομα σε 5 χώρους, από τους οποίους κανείς δεν είχε διαγνωσμένη κατάθλιψη στην έναρξη της κάθε μελέτης. Η μετανάλυση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κατανάλωση αφενός τροφών με πολλά λίπη και ζάχαρη αφετέρου επεξεργασμένο οδηγεί σε συστημική φλεγμονή όλου του σώματος, η οποία έχει στον οργανισμό παρόμοιες επιπτώσεις με αυτές του καπνίσματος, παχυσαρκίας, της ρήπανσης και της έλλειψης άσκησης. Η χρόνια φλεγμονή μπορεί να επηρεάσει την ψυχική υγεία μεταφέροντας φλεγμονώδη μόρια στον εγκέφαλο, ενώ μπορεί να επηρεάσει επίσης και τους νευροδιαβιβαστές. Τα μόρια που ρυθμίζουν την ψυχική διάθεση αναφέρει φίλη μας η Λασάλ. Στην Αγγλία την έκανε την. Έχεις δει άνθρωπο ευτραφούλη. Ναι. Την έρευνα στην Αγγλία την έκανε. Χωρίς χαμόγελο στα χείλη. Να την πάρω εδώ κανένα μήνα να την γυρίσω στα ταβερνιά. Να πούμε εκεί στη Σκαντίνιδη. Με τι απόλαυση υπάρχουν μερικοί. Στην κόμπο κατάθλιψη που θα πάτε. Χαμόγελο εδώ έχει. Αυτό μας πολεμάνε, μας αλλοιώνουν. Στην Αγγλία αυτοί μοντσάι ξέρουν να πίνουν εκεί μουντό μπούχλα να πούμε καιρό. Κατάθλιψη έχουν αυτοί. Εν τω μεταξύ στην Αγγλία όντως το σκουπίδο φαγητό. Junk food. Είναι νομίζω. Αυτοί τώρα τρώνε κάτι μπακαλιάρο σκορδαλιά, τα λες τι φιστίξ να πούμε. Τα fish and chips. Τα πιτόγερα, τα σουβλάκια τρέχουν τα τζατζίκια στα δάχτυλα. Πάντως από την Λονδία δεν έπαθε κανείς κατάθλιψη. Από ένα ωραίο. Έχεις φάει πίτσα με το μέτρο μόνο στην Ελλάδα. Κατάθλιψη θα πάθεις αν φας κακό junk food. Εγώ εκεί χθες α πούμε πήγα ένα γύρο ο οποίο στην Τούμπα κιόλας μάλιστα, η οποία Τούμπα είναι η Μέκα. Φημίζεται, πού. Ναι, ήταν πάρα πολύ μέτριος και έπαθα κατάθλιψη. Βρήκες στην Τούμπα, πες το μου, off-air, να το στιγματίσω. Στην Τούμπα κακός γύρω. Ναι. Μέτριος, δεν είπα κακός. Απαράδεκτο. Ναι, και εκεί έπαθα κατάθλιψη, γιατί δεν ήταν, ένας ωραίος, αυτό να πούμε, θα ήμουν ανάταση. Τούμπα, ρε, φίλε. Θα δεις τι κομματάρες τα έφτιαχνα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε. Έπεσε σε κατάθλιψη και ο φίλος ο ακροατής. Μετά λέει και τη νέα μελέτη, ισχύει την πεποίθηση ότι οι συμβουλές περί διατροφής πρέπει να συνοδεύουν την ψυχιατρική. Δηλαδή θα πηγαίνει στον ψυχιάτρο, δεν σου δίνει. Σου δίνει διατολόγιο. Που θα φας μαρούλι. Που λες, εγώ θα στείλω σε αυτή τη Λαγκάρντια να πω στην επιστήμη. Κρομίδι, τη Λασάλ. Λασάλ, θα του στείλω το παφούλια για μελέτη. Θα με πει τώρα ή το παφούλια. Φαίνεται και καταθλιπτικό. Ο άνθρωπος είναι μέσα στην ενέργεια. Μέσα στην. Στρώση να πούμε. Μέσα στην καλή χαρά. Αν και λέει ορισμένοι γιατροί δεν έχουν ακόμη πιστεί ότι η υγιεινή διατροφή μπορεί να έχει πραγματικά ευεργετική δράση. Έτσι, δική μας ήταν αυτή. Τι μας είναι. Ο δικός μας ο γιατρός. Αυτή η γιατρή είναι δοκιμπάρια, τελειώνει ας πούμε. Το δω η βάρδιά τους και αξιοποιούν καταλήλως στον ελεύθερο τους χρόνο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Μπάμπι μου. Αγόρι μου. Γρήγορα. Θα σου πω κάτι. Άλλο τέφαγε καυτερές και που είπες. Ναι, και πήγες στο νοσοκομείο. Έβαλα κόντρα πριν καμιά δεκαετία. Ναι. Εκεί κοντά στη Μαρμίτα, ναι. Με ένα γιατί ήταν γεμάτος, ήταν λέει εγώ τρώω κάνω, ναι. Έξι σάντουιτς. Δεν πέσε, έξι σάντουιτς. Αλήθεια είναι αυτό το σκηνικό θα στον πονέ. Δεν θα μας το πει ο ίδιος σε μια άλλη εκπομπή, στην εκπομπή. Στην κυράδικο με μπαμπάτσικα σάντουιτς. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ναι. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Καλώς το να. Και πάλι μια πληροφορία λίγο. Βεβαίως, βεβαίως. Λίγο προσοχή στο δρόμο για νησά. Ναι. Εκεί στο κόμβο της γέφυρας Αγίου Αθανασίου έχει ένα αγροτικό πέτσι πάνω στο στιθέο, το Ικαβαρίσι βασικά, έχει προχέρα βέβαια, ναι.
Αλλά λίγο προσοχή, γιατί δεν τις αντιλαμβάνεσαι εύκολα. Α. Είναι πλακωμένη και το φανάρι δεν δουλεύει, δεν λειτουργεί. Στο, σε ποιο σημείο επανέλαβε? Πηγαίνω τη Διαγιάννησα, μετά τη Σίδο, μετά τον κόβο της, του Αγίου Αθανασίου, στο επόμενο φανάρι της Διαγιάννησας. Κατάλαβα. Έχει κίνηση? Όχι, κίνηση δεν είναι καθόλου, απλά θέλει λίγο προσοχή, όπως μάλιστα είναι πλακωμένη όλη. Να μην είσαι, ναι, αφηρημένος και, αυτό. Η τροχιά να τους κάνει σήμερα να σταματήσει. Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστούμε. Είναι διασταύρωση, μεγάλη διασταύρωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία. Καλημέρα, καλημέρα. Οι ρεπόρτιδοι του Λίμπερου παντού δουλεύουν. Έτσι, έτσι, έτσι. Επιστήμη το έχουμε καταντήσει. Λοιπόν, και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Τι λέρε, έπηγε 8. Δεν πήγε. Ναι, έπιασαμε τα junk food εδώ με τις καταθλιπτικές της Αγγλίδες. Πέρασε η ώρα, ρε φίλε. Θέλω αύριο να δω αυτή τη 6 σάντουιτς, λέει, έφαγε. 6, ναι, έτσι λέει αυτό. Θέλω να ακούσω αυτή την ιστορία, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Για να μην τα πληρώσει, τα έφαγε. Αποχαιρετούμε το λαό. Παραδίδουμε σκυτάλη στον Κωσίτσα Τσαρό που θα σας κρατήσει παρέα μέχρι και τις 10. Πάω να μαζέψω εγώ την μπουγάδα πριν βγει η μπουχλά, να πούμε υγρασία. Έχει υγρασία σήμερα, κατοστάρα 100. Όχι, τι καλά, πω. Λοιπόν, τα ξαναλέμε αύριο στις 6. Δεν χανόμαστε, φιλιά, τσάω.